Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είναι η εκπομπή του All About Aris. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Λίμπερο στους 107 και 4, Παρασκευή 12 του Γενάρη, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι και τις 7 στα ραδιόφωνά σας, περίπου 2 ώρες με ενημέρωση για όλα τα θέματα και για όλα τα αθλήματα που οι αθλητές φοράνε την φανέλα με το Θεό του Πολέμου. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ βέβαια είναι τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το αγωνιστικό μέσα Σαββατοκύριακο, οπότε ετοιμαστείτε και εσείς σιγά σιγά να μπούμε στο ρεπορτάζ για να δούμε πού βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από τις αναμετρήσεις, τόσο για τις ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και όποιο άλλο τμήμα ρηχτεί στη μάχη αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης Ζάτσης είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Μια και δεν τον είδαμε τις προηγούμενες μέρες, το ευχηθούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή. Και καλή χρονιά. Και εσείς... για το κούρεμα. Πολύ ξύρισμα έπεσε, τι έγινε. Πριν το κρανίο. Μπράβο. Μέχρι και τις 7 θα είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Μια Θεσσαλονίκη που θυμίζει λίγο Βρετανία σήμερα. Μια μούχλα απίστευτη, με πιέσει μια επινηλία. Είμαι έτοιμος να πέσω πάνω στο μικρόφωνο με αυτόν τον καιρό. Εμείς φίλοι είμαστε εδώ από το πρωί, οπότε. Είμαστε παραγωγικοί. Ναι, είμαστε... Τι θες να πεις, δηλαδή, εγώ κοιμόμουν από το πρωί. Έτσι μας λες, αυτά μας είπες τώρα. Δεν σου είπα, λέω ότι έχει τέτοια μούχλα που σε κάνει να θες να πέσει μια γουινίτσα. Δεν είναι όμως Μεγάλη Βρετανία. Δεν το έχεις πάει κιόλας όπως σου θυμάσαι. Αυτό το ψιλόβροχο στο Μπόλτον, φίλε, δεν μπορείς να το. Στο Λονδίνο και στο Λίβερπουλ δεν υπάρχει. Αυτό το τσικι 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 που σε σπάει, μόνο να σε σπάει τα νεύρα είναι. Τέλος πάντων. Την Κυριακή στο Αλκαζάρ που θα έχει 1000 αριανούς, πόσο θα βρέχει, τι θα γίνεται. Θα έχει 1000 γιατί απαγορεύτηκε η μετακίνηση. Αν δεν απαγορεύονταν, εν τω μεταξύ λέει δεν μπορούμε να πάμε ούτε μεμονωμένα. Άρα εγώ δεν μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο μου να πάω. Όχι, εγώ λόγω ιδιότητας μπορώ. Ένας φίλος λοιπόν δεν μπορεί να πάει στη Λάρισα για να φάει κοψίδια. Πού πας? Στη Λάρισα. Αποκλείεται. Απαγορεύεται ή μπορώ. Γιατί να απαγορευτεί. Ξέρω εγώ. Τι εννοώ, η απαγόρευση της μεμονωμένης μετακίνησης, τι σημαίνει δηλαδή. Υπάρχει μπλόκο στον νομό, ξέρω εγώ. Σταματάνε τις πινακίδες από Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά εμένα αν η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη που αναστήθηκε, μένει πίσω από το γήπεδο Αλκαζάρ, να μην πω αν τη δω δηλαδή, απαγορεύεται. Βέβαια, τη γιαγιάκα εννοείται θα πάρει. Εντάξει, φίλε. Το συζητάω, άμα είναι για τη γιαγιάκα. Εντάξει, εμείς είμαστε και παντρεμένοι και τα λοιπά. Ένας φίλος μου έχει μια φίλη. Μια φίλη έχει εκεί πέρα. Παγορεύεται να πάμε εκεί. Να πάμε να τη ζητήσουμε από τον μπαμπά της, να παντρευτούμε. Μόνο είναι στην Ελλάδα. Η φεδρότητα αυτής της ιστορίας που εξακολουθεί να ισχύει την ώρα που σε όλη την Ευρώπη έχουν λύσει πια αυτά τα ζητήματα. Γιατί μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν επεισόδια ή σειράξεις στο εξωτερικό. Απλά εκεί είναι άλλο το πλαίσιο και των μετακινήσεων και γενικότερα είναι βέβαια και διαφορετικό το πλαίσιο των τιμωριών. Ειδικά για παραβατικές συμπεριφορές εντός γηπέδου. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όπως σας είπαμε. Η ομάδα του ποδοσφαίρου αγωνίζεται την Κυριακή, όπως είπε ο Χρήσανθος, στο ιστορικό Αρκαζάρ κόντρα στον Απόλλωνα Λάρισα στις 3 ώρα το μεσημέρι. Την παλιά κλασική έδρα της ΑΕΛ, η οποία εδώ και λίγα χρόνια αγωνίζεται στο ΑΕΛ FC Arena. Βέβαια, το δεύτερο πλέον γήπεδο της πόλης, το δεύτερο μεγάλο γήπεδο, παλιό γήπεδο βέβαια, ιστορικό από κάθε άποψη, το οποίο ο Άρης θα επισκεφθεί και πάλι μετά από αρκετό καιρό για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας, η οποία είναι νεοφώτιση στο πρωτάθλημα της Football League. Το μπάσκετ παίζει και αυτό την Κυριακή και μάλιστα παίζει σχεδόν την ίδια ώρα με το ποδόσφαιρο στο Ρέθυμνο. Και θα έχουμε δηλαδή δύο καρπούζια σε μία μασχάλη την ίδια ώρα. Θα ταλαιπωρηθούμε λίγο, θα δυσκολευτούμε λίγο για την ενημέρωσή σας, γιατί θα πρέπει να γίνονται πολλά πράγματα παράλληλα, αλλά το έχουμε ξανακάνει και θα στεφθεί με επιτυχία ακόμη μια προσπάθεια για τη δική σας ενημέρωση για αυτά τα δύο παιχνίδια που γίνονται την ίδια ώρα την Κυριακή. Οπότε αύριο, Σάββατο, είναι μια καλή μέρα για λίγη ξεκούραση, γιατί δεν υπάρχει κάτι από ό,τι βλέπω συγκλονιστικό. Την Κυριακή είναι όλα τα λεφτά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι για το ποδόσφαιρο θα είναι μία ακόμη επικράτηση σε έναν κύκλο αγώνων που ξεκινούν την Κυριακή. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω πάντοτε και θα το λέω συνέχεια, στα χαρτιά θεωρητικά εύκολων παιχνιδιών που αν ο Άρης τα πάρει
στο τέλος του πρώτου γύρου θα είναι σε μια τέτοια κατάσταση και σε μια τέτοια θέση που θα έχει πλέον απλοποιήσει κατά πολύ τη διαδικασία. Θα είναι το ακλόνητο και μεγάλο φαβορί για την επιστροφή στην Super League. Ήδη είναι φαβορί, ήδη είναι σε πλεονεκτική θέση. Φανταστείτε ότι τι θα συμβεί αν ο Άρης πάρει και αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα και κλείσουμε δηλαδή τον πρώτο γύρο με μια διαφορά που δεν θα μπορεί φυσικά να μαζευτεί από καμία άλλη ομάδα και δεν αναφέρομαι για τη δεύτερη θέση αλλά τη διαφορά που θα χωρίζει τον Άρη από την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Football League. Ο Άρης, ο οποίος πηγαίνει να παίξει χωρίς προβλήματα, ιδιαίτερα σε αυτό το παιχνίδι, με τα γνωστά δηλαδή θέματα που Μπούρμπος αντιμετωπίζει λείπει. Με τον Μπούρμπο, ο οποίος είναι τιμωρημένος, δεν είναι τραυματίας, απλά έχει δηλωθεί, αντιμετώπισε έτσι ένα μικρό πρόβλημα με τον προσαγωγό και κρίθηκε σκόπιμο να δηλωθεί στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισας για να εκτίσει την ποινή του. Στο μπάσκετ του Νέλη είναι δύσκολο μάτς με το Ρέθυμνο για την ομάδα, η οποία προέρχεται και από ταξίδι και από βαριά ήττα στη Γαλλία από την Ναντέρ. Αναζητείται αντίδραση και εκεί υπάρχουν κάποια θεματάκια με τραυματισμούς. Θα τα δούμε και αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα είναι και η μέρα πριν από ένα χρόνο κατά την οποία ήρθε ο Ούγκο Σόουζα στην Ελλάδα και ας θυμηθούμε και λίγο τα σχόλια που συνόδευσαν την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη. Το αναδείξαμε το πρωί, έτσι. Εκείνη την ημέρα. Ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος θυμήθηκε και αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την άφηξή του, τον ερχομό του, ένα παιδί το οποίο... αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε λίγο με τον Ούγκο Σόουζα, μιας και μας δίνει τη δυνατότητα, μας δίνει τη αφορμή δηλαδή με αυτή τη συμπλήρωση του ενός έτους. Θα θυμηθώ μερικά έτσι χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, αλλά και κάποια πράγματα που με έχει εκμυστηρευτεί και ο ίδιος σε μια πρόσφατη συνέντευξη είχαμε κάνει. Και ένα χαρακτηριστικό, ξέρεις ποιο είναι, Χρήστανθε. Ποιο? Ρώτησα κι εγώ, Άρης, πήρα να μάθω κάποιους παίκτες που είχαν παίξει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και μεταξύ άλλων, πέρα από αγωνιστικά, οικονομικά και όλα αυτά που συζητάνε οι παίκτες μεταξύ τους πάρα όταν δέχονται μια πρόταση για να πάνε σε μια ομάδα στην Ελλάδα. Του είπανε, Βα, Θεσσαλονίκη, όμορφη πόλη, ωραίος καιρός, θάλασσα, ήλιος, πάρα πολύ θα περάσει. Προσγειώνομαι, λέει, στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει την πόρτα του αεροπλάνου. Χιόνι. Βλέπω σκούφους, κασκόλ, γάντια, όλοι τυλιγμένοι, κρύο. Λέω, ποιο είναι ο καλός ο καιρός που μου λέγανε η ηλιοφάνεια. Εγώ κοίτανε, μου να λέει με ένα μπλουζάκι, κοντομάνικο και ένα ελαφρύ μπουφανάκι. Ο Μπρούκλης. Και σκάει εμείς. Και θυμάστε τότε που είχε την κακοκαιρία. Γίνεται απίστευτη κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό κάποιοι τον λέγανε παλτό τότε. Δεν λέω ονόματα. Έτσι. Κάποιοι τον λέγανε παλτό. Και στα διαδίκτυα και τα λοιπά. Το παλτό που μας φέρατε, 8 μήνες έχει να παίξει. Ένας παίκτης ο οποίος εκείνη τη στιγμή σε πολλούς δεν γέμισε το μάτι. Ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν πολύ ήταν το γεγονός ότι προερχόταν από μια μακρά, πολύμηνη απουσία. Η αλήθεια είναι ότι ήταν εκτός δράσης για 8 ολόκληρους μήνες επειδή είχε σπάσει τον αστράγαλό του στο δεξί του πόδι. Ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Μάλιστα του είχε τοποθετηθεί λάμα μέσα στον αστράγαλο. Ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός που πολύ αμφέβαλαν στο αν καταφέρει να τον ξεπεράσει κιόλας. Μάλιστα είχε υποτροπιάσει, δεν είχε απορροφηθεί όλο το υγρό και έπρεπε να τον ξανανοίξουν στους 3-4 μήνες ενδιάμεσα δηλαδή για να ξεπεράσει και αυτό το πρόβλημα και έμεινε 8 ολόκληρους μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης χωρίς ομάδα και τότε ήταν που ήρθε η πρόταση του Άρη και ήταν και για τον ίδιο μια
καινούργια αρχή, προερχόμενος από 8 μήνες, σε μια καινούργια χώρα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στις μικρές ηλικίες ήταν διεθνής με τις ομάδες της Πορτογαλίας, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Πολλές περγαμηνές συνόδευαν το όνομά του. Έπαιξε και στο Βέλγιο, πήγε και στην Κύπρο και στον Άρη. Ήρθε έτσι κάτω από αυτό το καθεστώς. Κάποιες αμφισβήτησες. Όχι, μωρέ, έχει να παίξει 8 μήνες που τον βρήκατε. Άλλο ένα παλτό ήρθε στην ομάδα. Η ομάδα χρειάζεται. Αυτοί που λέγαν παλτό, έτοιμο παίκτη. Έτοιμο παίκτη χρειαζόταν η ομάδα κτλ. Έτοιμο παίκτη. Και έχει εξελιχθεί στους επόμενους μήνες. Πολύ σύντομα κιόλας. Δεν χρειάστηκε και πάρα πολύ. Άλλωστε. Το μάτς με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, μετά από τρεις μόνο προπονήσεις, ο Νίκος Αναστόπουλος τον έριξε στο μάτς με τον Ολυμπιακό και ήταν το πρώτο παιχνίδι που ο ίδιος κατάλαβε σε τι ομάδα ήρθε. Διότι ακόμη και αν δεν ήξερε, ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα σε εκείνο το παιχνίδι και τέτοιο καιρό παιχνίδι κιόλας, εκείνο με τον Ολυμπιακό στο Κλειάνης Βικελίδης, που τον έβαλαν πολύ γρήγορα στο κλίμα και πολύ γρήγορα τον έβαλαν και στις καρδιές των φίλων του Άρη, αλλάζοντας την άποψη και αυτών που αφισβήτησαν το ποιόν του όταν ήρθε και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι ένα από τα βαριά χαρτιά που λέμε της ομάδας, ένας από τους παίκτες των οποίων την παραμονή επιθυμεί ο κάθε φιλαθλός του Άρη και την επόμενη σεζόν με το καλό η ομάδα θέλουμε να πιστεύουμε θα βρίσκεται στη Super League και όπως μου είχε εκμυστηρευτεί και σε εκείνη τη συνέντευξη και μου έδειξε μάλιστα για να πιστώ, δεν χρειάζονταν βέβαια να μου το δείξει, μπορούσα να το καταλάβω και μόνος, μου έδειξε δεκάδες μηνύματα χρήσανται από φίλους του Άρη που τους στέλνουν στο διαδίκτυο, stay to Άρης, sign contract for 10 years το έγραφε ο άλλος. Δηλαδή εκδηλώσεις πραγματικά σε ένα σημείο που φτάνουν τη λατρεία για τον Πορτογάλο. Λίγο υπερβολικές βέβαια, εδώ δεν συμφωνώ στο 100%. Αλλά... Έτσι οι παίκτες όμως, φίλε, νιώθουν ότι να με υπογράψει η ομάδα, να μου δώσει όσα θέλω, γιατί με γουστάρει ο κόσμος κτλ. Και αυτό βέβαια δεν είναι τόσο για τον Σόουζα, όσο για άλλους παίκτες του παρελθόν, όπως ο Κόκκι, ο οποίος υπέγραψε μετά με 800. Ο Νάτσο, θυμάσαι ο Νάτσο, που έχω αφήσει το στυλό, ναι. Αλλά μέχρι να μπουν τα 450 από τα 50 που ήρθε. Δεν υπέγραφε. Όντως. Είναι αυτή η προσωπολατρία που υπάρχει με κάποιους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ξέρεις τι, γι' αυτόν μεγενθύνεται λίγο περισσότερο. Πιστεύω ότι ξεχωρίσαν τη μήγα με στο γάλα, ειδικά στη φετινή χρονιά που μαζί με τον Πλατέλα είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι τα σημεία αναφοράς. Σε αυτό πάνω. Να πω κάτι το οποίο θα το διαβάσουμε μετά σε site κτλ. Γιατί συνηθίζεται αυτό. Ο Καρυπίδης έχει καταφέρει, φίλε, να έχει φέρει τους δύο καλύτερους παίκτες. Και τους έχει φέρει αυτός. Με δικές του εισηγήσεις. Και την ίδια στιγμή να φέρνει και ακριβώς το αντίθετο. Στήλε, Τζεμπούρ και άλλους παίκτες που σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να έρθουν. Και είναι αυτό το up and down. Για το Σόζα δεν συμφωνώ για αυτό που λες, γιατί δεν τον ήξερε καν και ο Καρυπίδης, δεν είχε καμία άποψη. Απλά του είπανε. Πώς το ήξερε. Ότι του είπανε, του έδειξαν κάποια πράγματα. Δεν τον ήξερε. Εντάξει, επέτρεψέ μου να σου πω ότι δεν τον ήξερε. Δεν επιλογή, του έδειξαν κάποια πράγματα. Ούτε του Καρυπίδη. Ήταν απλά εκείνη τη στιγμή ήθελε σε έναν παίκτη. Λέω ότι δεν είναι επιλογή των προπονητών, αυτό σου λέω. Ναι, δεν ήταν του Αναστόπουλου, μάνατζερ του τον πρότεινε. Εντάξει, συνένεσε και ο Αναστόπουλος, διότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να. Αλλά και ο Αναστόπουλος συνένεσε και στο Τζεμπούλ. Πολύ γρήγορα μέσα από τρεις προπονήσεις μόνο, γιατί ο Αναστόπουλος, εντάξει, άσχετα τώρα αν πέτυχε ή δεν πέτυχε, τι έκανε την περσινή σεζόν, έχει το μάτι να καταλάβει αν είναι ο παίκτης καλός ή όχι. Το κατάλαβε στις δύο προπονήσεις ότι εδώ αξίζει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Με το Χαριτονίδη είχε ένα θέμα, εξάμηνο. Ο οποίος έπαιξε και πλέον ουσιαστικά δεν έβγαινε από την ομάδα. Το καλοκαίρι είχαμε αυτό το σύριαλ για το αν θα μείνει, θα φύγει, θα ανανεώσει, δεν θα ανανεώσει, θα υπογράψει και ένα συμβόλαιο. Το καλοκαίρι είναι που θα έχουμε το μεγάλο σύριαλ. Ο ίδιος με τη συμπεριφορά του δείχνει ότι θέλει να μείνει. Βέβαια είναι και το οικονομικό, είναι τα χρήματα που θα απαιτήσει, είναι το πόσο διατεθειμένος είναι ο Άρης τι προτάσεις θα έχει. Όλα παίζουν. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι, είναι δεδομένο και νόμιμο αν θέλει ακόμη και σήμερα να συμφωνήσει και να υπογράψει με κάποια άλλη ομάδα. Του το επιτρέπει ο κανονισμός. Γι' αυτό έλειπε 12 μέρες. Όχι, εγώ μέσα πιστεύω, γιατί είχε να πάει ένα ολόκληρο χρόνο στην οικογένειά του. Και μάλιστα δεν ήταν ακριβώς ένα χρόνο, ήταν και παραπάνω, γιατί ήταν από θεραπεία του από την εγχείρηση. Την έκανε στο Βέλγιο, που ήταν η τελευταία του ομάδα. Δεν την έκανε στην πατρίδα του Πορτογαλία. Αυτός, όπως είπες, είναι μαζί με τον Πλατέλα οι δύο ποιοτικότεροι ποδοσφαιριστές του Άρη. Εντάξει. Καλό θα είναι αυτός ο παίκτης να μείνει στην ομάδα. Δεν είμαστε εμείς που θα τον κρατήσουμε, βέβαια, γιατί ούτε εμείς κάνουμε τα συμβόλαια, ούτε εμείς κάνουμε τις διαπραγματεύσεις.
ευχής έργο θα ήταν, γιατί και ο ίδιος το θέλει, το έχει εκμυστηρευτεί, ότι θα ήθελε και αυτό το λόγο έμεινε κιόλας για να πάει με τον Άρη στη Super League. Αντιλαμβάνεται πόσο μεγάλο κλάμπ είναι ο Άρης. Βέβαια τον βλέπουμε στη Β' Εθνική, έτσι. Εντάξει, καλά, εννοείται, θα τον πει στη Super League. Πρέπει να τον δεις και εκεί για να πεις okay. Από αυτό που βλέπουμε, ναι, θεωρούμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αξίζει να βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας. Τώρα, με πόσα χρήματα και με ποια διαπραγμάτευση, αυτό θα το κάνει ο μάνατζερ του, ο ίδιος και η διοίκηση. Δεν θα το κάνουμε εμείς, δεν θα το κρίνουμε κιόλας εμείς. Εμείς λέμε, και νομίζω όλοι συμφωνούν σε αυτό που λέμε, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αξίζει να επενδύσεις, αξίζει να τον κρατήσεις στην ομάδα. Και να έχεις ένα ποδοσφαιριστή, μια βάση για την επόμενη σεζόν. Είναι αθλητής, είναι επαγγελματίας, δεν δίνει καμία αφορμή, μιλάει στα αποδυτήρια μόνο όταν πρέπει. Ασχολείται μόνο με τη δουλειά του, είναι παθιασμένος, έχει καταλάβει πολύ γρήγορα σε ποιο κλαμπ ήρθε και θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος, και αυτό θα μετρήσει πιστεύω, γιατί σε διάφορες έτσι τοποθετήσεις του λέει ότι πιστεύει ότι στο τέλος θα τα βρούμε με τον Άρη. Θέλει πάρα πολύ να παίξει με τον Άρη στη Super League. Να αναμετρηθεί με τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, να παίξει με γεμάτα γήπεδα και να επιστρέψει και σε top επίπεδο με τον Άρη. Αλλά βέβαια, επαναλαμβάνω, θα μετρήσει αυτό που λέει και ο Χρήστατος και άλλα πράγματα μετρήσουν. Να μας ζητήσει ο Μπαρδές 500.000 το 200.000 τον πρώτο χρόνο και 300 το δεύτερο, δεν θα μείνει στην ομάδα. Αυτό είναι το με 200 σίγουρα. Δεν θα μείνει σίγουρα. Οπότε ας τον πληροφορήσει κιόλας για κάποιος ότι αυτά τα ποσά δεν παίζουν. Είναι όμως ότι λίγο πάνω, λίγο κάτω, με κάποια μπόνους, με κάποια θα είναι βρεθεί η χρυσή τομή. Άμα πάει προτάσεις έχει ήδη. Ναι, το ξέρω, ναι. Ο Ιξ Ατρόμητος λοιπόν, η Αστέρας Τρίπολης. Γιατί αυτές οι ομάδες τον περιτριγυρίζουν περισσότερο, πέρα από τους Πανετολικούς και όλους τους υπόλοιπους. Πέρα από το Βέλγιο, που είναι πάντοτε μια επιλογή για τον ίδιο, επειδή έχει παίξει και ποδόσφαιρο και τον ξέρουν. Αν λοιπόν αυτές οι ομάδες πάνε και του ρίξουν 180-200 χιλιάρικα, το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει. Αν είναι οι προτάσεις του εκεί στο Κατοστάρικο, 120 κτλ., τα ίδια λεφτά μπορεί να τα δώσει και ο Άρης. Στη Super League πάντα, έτσι. Τώρα το πώς και τι κτλ. Εντάξει, πολλές φορές. Απλά ξέρεις ότι κρατώντας το Σόουζα, με το καλό η ομάδα να βρίσκεται πάντοτε κάτω από αυτό το σκεφτικό μιλάμε, γιατί διαφορετικά δεν μιλούσαμε, δεν κάναμε αυτή την κουβέντα. Ξέρεις ότι έχεις ένα στόπερ και ψάχνεις ένα δεύτερο για να κλείσεις με την πρώτη διάδα των κεντρικών αμυντικών για την επόμενη σεζόν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πιστεύουμε ότι επειδή είναι και, έχει και όλο το υπόλοιπο πακέτο, δηλαδή και καλός αθλητής και καλός επαγγελματίας και στη δουλειά του εκεί συνεπέστατος, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα σε βοηθήσει και στην Super League. Ασφαλώς το επίπεδο είναι διαφορετικό, θα χρειαστεί να προσπαθήσει και ο ίδιος περισσότερο του χρόνου. Αλλά έχει και το background, έχει τη δυνατότητα να καθιερωθεί και στην Super League. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκινάς, έχεις αυτόν, έχεις τον Πλατέλα, έχεις δηλαδή ήδη δύο παίκτες που λες ότι έχω αυτούς τους δύο και αρχίζω να χτίζω γύρω από αυτούς τους δύο και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, τα 10 χρόνια που του είπε ο φίλος. Ναι, 10 χρόνια. Ναι. Να πολλά, παραμονή ναι, στον Άρη, να υπάρχουν. Θα είναι 35 όντως, μετά. Να υπάρχουν όντως και στα 35 του να γίνει ό,τι γίνεται και ο Νέτο τώρα, ας πούμε, να είναι ένα παιδί το οποίο έχει αγαπηθεί. Όλα αυτά που έχει περιγράψει. Γι' αυτό ακριβώς τον αγαπάει και ο κόσμος. Γι' αυτό ακριβώς τον αγαπάει και ο κόσμος. Και νομίζω το βασικό για τον οποίο τον αγαπάει είναι γιατί βγάζει αυτό το πάθος. Ο κόσμος γουστάρει να βλέπει αυτό το πάθος. Άμα δει από έναν αθλητή ο οποίος έχει και μια ικανότητα, έχει και ικανότητες και βλέπει και αυτό το πάθος, βλέπει το να παίζει παθιασμένα. Δένεται μαζί του. Εγώ θεωρώ ότι ο Σόουζα με καλύτερους παίκτες δίπλα του, με πιο ποιοτικό ρόστερ, δηλαδή μια ποιοτικότερη ενδεκάδα, θα είναι και αυτός καλύτερος. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που η ποιότητα των άλλων τους βοηθάει να εξελιχθούν. Εντάξει, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια που μιλάμε και για στόπερ, είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Εντάξει, σε ένα περιβάλλον σαφώς πιο ποιοτικό και πιο ανταγωνιστικό και ο ίδιος αφενός θα πρέπει να προσπαθεί περισσότερο για να καθιερώσει τη θέση του και να την κατοχυρώσει και αφεντέρου θα βελτιώνεται και όλα, θα προοδεύει. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει στο Σόζα. Έχουμε πάει στο Αίγιο. Η ομάδα έχει κάνει αυτή την γκέλα κτλ. Έβλεπα Έλληνες παίκτες οι οποίοι ήταν στεναχωρημένοι. Έβλεπα παίκτες Έλληνες οι ξένοι οι οποίοι ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εντάξει, δεν είπε κανένας ο οποίος χασκογελούσε ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Έτσι, που τέλος πάντων δεν ήταν σκυθροπή, ρε παιδί μου. Αυτός φίλε ήταν μέσα στα νεύρα, τρελαμένος κτλ. Τον είδε και τον βλέπαμε και με τον Νίκο. Που δεν κέρδισε η ομάδα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Που θεωρητικά ο ξένος παίκτης, ο οποίος θα έφευγε για 10 μέρες στη χώρα του, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να ήταν γιούχου. Ως άνθρωπος, έτσι φυσιολογικά. Και όμως αυτός ήταν τρελαμένος, πώς δεν κερδίσαμε, γιατί σήμερα ήμασταν έτσι, έπρεπε να βάλουμε ένα γκολ, δεν γίνεται από αυτές τις ομάδες να έχουμε απώλεια βαθμών.
ήταν τρελαμένος. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό σε ένα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή να τρελαίνεται, αυτό που πες, να παθιάζεται, αλλά και να τρελαίνεται είτε με χαρά στην επιτυχία, είτε όταν η ομάδα δεν κερδίζει, να στεναχωριέται πραγματικά. Γιατί αυτή η στεναχώρια, το λέμε για να είναι στεναχωρημένος, αυτή η στεναχώρια θα τον κάνει να δώσει ακόμα περισσότερα την επόμενη φορά. Και να πω μια που λες για να το κλείσουμε κιόλας, ότι έχει βάλει και άλλη φωτογραφία τώρα. Πριν έβαλε με τον Σίμος Ορφανίδη, κάποιος μου είπε: αποκτήθηκε ο Σίμος Ορφανίδης από τον Άρη, έτσι όπως γίνεται η χειραψία. Είναι σαν να καλωσορίζει ο Σόουζα τον Σίμο. Η άλλη φωτογραφία είναι από την κερκίδα. Και ευχαριστεί όλου τον κόσμο του Άρη ο Σόουζα, γιατί προφανώς εμείς το ξεκινήσαμε αυτό, Παπαδόπουλε, σήμερα με το ρεπορτάζ για τον ένα χρόνο από τον Σόουζα. Είδα ότι μετά το αναπαρήγαγαν και όλοι οι υπόλοιποι, και σήμερα πριν από, και λίγο, και πριν από μια ώρα το έκανε και ο ίδιος ο παίκτης με τη φωτογραφία που ανέβασε. Ας ελπίσουμε ότι και του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε εδώ να συζητάμε για τον Αμίγκο, όπως αποκαλεί τους φίλους του Άρη. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει, εδώ είμαστε πάντοτε στην εκπομπή του All About Άρη στο Λίμπερο. Σε FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, παραλαμβάνω, είναι ο τρόπος της επικοινωνίας με την εκπομπή. Αργότερα θα σας δώσουμε και όλο το αγωνιστικό ρεπορτάζ που υπάρχει για την ομάδα και πώς προετοιμάστηκε. Ήταν η πρωτελευταία της προπόνηση σήμερα για το παιδί με την απορολάρηση, αλλά θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, Χρήσανθε. Θα πάμε στο μπάσκετ. Θα πάμε να καλησπερίσουμε έναν από τους κορυφαίους βεβαίως αθλητές του συλλόγου στην καλαθόσφαιρα, έτσι, στο μπάσκετ. Σίγουρα τον κορυφαίο σουτέρ, με διαφορά, και τον πιο αδικημένο, με την έννοια ότι δεν υπήρχε το τρίποντο για να έχει καμιά 5.000 πόντους παραπάνω. Όλοι αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε με τον Χάρη Παπαγεωργίου. Καλησπέρα από το All About Άρης και το Λίμπερο. Γεια σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Καταρχήν και συγχαρητήρια, γιατί στο νέο πρόεδρο των βετεράνων του συλλόγου στο μπάσκετ, στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Και εντάξει, νομίζω είναι μεγάλη τιμή όταν μιλάμε για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, έτσι. Ακριβώς είναι μεγάλη τιμή για δύο κυρίως λόγους. Πρώτο, γιατί είναι μεγάλες και βαριές οι ευθύνες να κουβαλάς τους ώμους σου και να είσαι ο θεματοφύλακας μιας τεράστιας και πολύ ένδοξης ιστορίας που είναι πάνω από 100 χρόνια. Και δεύτερο, γιατί διαδεχόμαστε μετά από 10 χρόνια την παλιά φρουρά, τον Στέργιο τον Γούσιο, τον Γιώργο τον Τζιτούρα και τον Αντώνη τον Κωνσταντάρα, που παρέδωσαν στη νεότερη πλέον γενιά τις τύχες και τις ευθύνες της ιστορίας του Συλλόγου, τη διαχείριση του Σωματείου των Παλεμάχων και το Μουσείο του Άρη μας. Mm-hmm. Το Μουσείο, που είναι μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια εδώ και κάποια χρόνια, νομίζω ότι καθημερινά νομίζω είναι και πάρα πολύ καλό που επικοινωνείται προς τα έξω όλοι όσοι επισκέπτονται το Μουσείο του Συλλόγου, και βέβαια μπορούν και οι φίλοι του Άρη να βρίσκονται εκεί. Νομίζω υπάρχει και συγκεκριμένο ωράριο, Χάρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο, είναι από τις 11 μέχρι τις 3 καθημερινά, και εμείς έχουμε καθιερώσει, γιατί εγώ έχω αναλάβει την ξενάγηση mm-hmm. των νέων κυρίως, μιας και είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος, συνδέω μια 5 δεκαετίες ολόκληρη στον Άρη προσφοράς, mm-hmm. από αθλητής μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν τα βιώματά μου και η εμπειρία και η γνώση που έχω γύρω από τα θέματα του Άρη μου επιτρέπουν να αναπτύξω και να απαντώ βεβαίως και σε ερωτήσεις όλων των παιδιών που έρχονται από σχολεία και της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιφέρειας και της επαρχίας, αλλά και από παιδιά ακαδημιών και συλλόγων. Mm-hmm. Χάρη, κρατάτε έτσι κάποιο αρχείο για να μας δώσει έτσι μια εικόνα για το πόσοι μέχρι στιγμής έχουν επισκεφθεί το από τη μέρα που άνοιξε τις πύλες του? Ασφαλώς και υπάρχει αρχείο. Καθημερινά βρίσκεται εκεί και ο Γιάννης Οπέγκος, ο οποίος είναι η ψυχή του μουσείου, ο οποίος καταγράφει όλες τις επισκέψεις. Μας έχουν επισκεφθεί, επειδή και εγώ είμαι σε θέση να απαντήσω έτσι πρόχειρα, και από Αμερική, Έλληνες, αλλά και Αργιανοί, από διάφορες πόλεις Αμερικής που με την ευκαιρία του καλοκαιριού έρχονται για θερινές διακοπές στην Ελλάδα ή Χριστούγεννα ή Πάσχα, αλλά και από όλη την Ελλάδα επισκέψεις, από συλλόγους όπως είπα και πριν, από το Μεσολόγγι μπορώ να πω χαρακτηριστικά, που είναι μια δύσκολη στην προσέγγιση περιοχή, είναι δυτική Ελλάδα. Από Αθήνα πρόσφατα ήταν ο Παναθηναϊκός εδώ, mm-hmm. με τα mm-hmm. παιδικά και εφηβικά του. Και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Καλατζή και με τον Σιούτη, που περάσαν και από τον Άρη τα παιδιά αυτά. Είναι σημείο αναφορά στο μουσείο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και νομίζω ότι κρατάμε ψηλά το όνομα του Άρη. Διατηρούμε φρέσκια πάντα την ιστορία και τις ένδοξες ημέρες του Συλλόγου και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε κάθε τρόπο να αναδείξουμε και να προβάλλουμε τη μεγάλη ιστορία και το τεράστιο όνομα του Άρη. Και σημαντικό και για τα πιο νέα παιδιά, εντάξει, γιατί okay, λίγο πολύ η δικιά μας η γενιά των 40, των 50 και τα λοιπά, ακόμα και των 30 γνωρίζουν, ξέρουν την ιστορία. Εντάξει, τα πιο νέα παιδιά βλέπουν κακά τα ψέματα τι γίνεται σήμερα. Ναι, είναι ναι. Καλό να γνωρίζουν ποια ομάδα υποστηρίζουν, ποιο σύλλογο αγαπούν και γιατί όχι να υπάρχουν και νέα αργιανάκια βλέποντας και την ιστορία. Ναι, ναι, και σε κάθε περίπτωση κάπως έτσι κλείνω και εγώ τον πρόλογο που τους κάνω υποδεχόμενος και καλωσορίζοντας στο μουσείο τα παιδιά, ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι που είτε ως φίλαθλοι και οπαδοί, είτε γιατί είναι αθλητές του συλλόγου, κουβαλάνε αυτό το τεράστιο όνομα που λέγεται Άρης. Σίγουρα είναι πολλές οι μεγάλες στιγμές που και εσύ έχεις ζήσει. Έλεγα πριν στον πρόλογο ότι είσαι ο πιο αδικημένος με την έννοια ότι δεν υπήρχε το τρίποντο στα χρόνια σου. Ναι, ναι. Πόσους πόντους υπολογίζεις να έχεις χάσει από αυτό? Δεν μπήκα στον κόπο. Απλά πράγματι όλοι αυτό λένε ότι και επικοινωνώντας και με παλιούς συναγωνιστές από ομάδες των Αθηνών, δηλαδή από τις μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και σήμερα μάλιστα και μέσω Facebook και τηλεφωνικά μιλάμε, κρατάμε αυτή την επαφή. Όλοι αναγνωρίζουν το ξεχωριστό ταλέντο που είχα στο σκοράρισμα από μακρινές αποστάσεις και το πόσο αδικημένος πραγματικά ήμουν, γιατί δεν υπήρχε το τρίποδο εκείνη την εποχή. Δηλαδή για κάθε δίποντο που έβαζες, πες, άμα βάζαμε άλλο ένα πόντο. Σχεδόν διπλάσιους πόντους έβλεπα να έχει. Καταρχήν να σου πω κάτι, είναι και η ψυχολογία. Ότι τώρα, ας πούμε, κάποιος που είναι να σουτάρει από τα 6 μέτρα, θα κάνει ένα βηματάκι πίσω και θα σουτάρει από τα 6,75. Δηλαδή, ακόμα και έτσι να το δει κάποιος, όντως υπήρχαν πολλοί πόντοι που χάθηκαν. Εντός εισαγωγικών το χάθηκαν, βέβαια, πάντα. Ναι, 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 ναι. Επειδή δεν υπήρχε γραμμή, εγώ πυροβολούσα κατά ρηπάς. Δηλαδή, είχα το ένστικτο. Όπου βρισκόμουν, δεν καταλάβαινε ούτε αντιπάλους τίποτε. Δεν περίμενα να φτάσω στη γραμμή. Τον 6 και 25 πρώην ή τώρα πόσο ναι, είναι. Τώρα είναι 6,75. Ναι. Ναι, ποιο ναι. Θεωρείς, Χάρη, διάδοχό σου σε αυτό το κομμάτι, τον Σούμποτιτς ενδεχομένως, βέβαια δεν ήταν Έλληνας, έγινε shoot. Μετά, στο σούτ επαναλαμβάνω πάντα. Ο Λευτέρης είχε και ήταν της μεγάλης σχολής των Ιουγκοσλάβων, δηλαδή είχε κατάρτιση και παιδεία μπασχετική, ήταν μπασχετικό παιδί και βέβαια είχε και πολύ καλό σούτ, είναι καλό στην εκτέλεση. Χάρη, η γενιά η δικιά σου. Πιο πολύ στηρίχθηκε στο ταλέντο και στην προσωπική δουλειά, έτσι. Ενώ τώρα λες η σχολή των Ιουγκοσλάβων, ή πρώην ή Σοβιετικών, ας πούμε, είχαν πολύ μεγαλύτερη κατεύθυνση οι αθλητές ώστε να βελτιωθούν. Έτσι. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, στο μπάσκετ ειδικά. Τότε ψηλοεράζει τεχνικά ήταν ναι, τα πράγματα. Το ταλέντο και η όποια προσωπική δουλειά. Ναι, το λέω για το πού μπορούσε να φτάσει κάποιος ένας αθλητής. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αν έχω χρόνο και μου επιτρέπεις. Φυσικά. Όλα μπαοτάρις είμαστε εδώ. Όλη την εκπομπή μα. Όχι, όχι. Από εσάς έχω το ελεύθερο. Ενώ χρονικά, μήπως μας περιορίζει. Όχι, όχι. Μην ανησυχείς. Αλλά είναι πράγματι ενδιαφέροντα αυτά που θα πω. Γιατί πλέον έχω καταγράψει πολλά χρόνια στο χώρο και μπορώ να καταθέτω τις εμπειρίες μου. Θα είναι χρήσιμες για τους νεότερους δηλαδή. Δεκαετία 60 και 70. Ο μπασκετικός χάρτης της Ευρώπης ήταν τελείως διαφορετικός από σήμερα. Yeah. Ήταν μια άλλη εποχή, μια άλλος πλανήτης. Mm-hmm. Δηλαδή τότε κυριαρχούσαν πλην της Ιταλίας, η οποία είχε επαγγελματικό μπάσκετ εκείνη την εποχή, όλες οι χώρες του Ανατολικού μπλόκου, όπως λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί είχαν αυτό ακριβώς που είπες, είχαν κατεύθυνση. Δηλαδή είχαν λύσει το επαγγελματικό τους πρόβλημα λίγο έως πολύ τα παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ, οι καλοί της εθνικής κυρίως ομάδας. Είχαν τακτοποιηθεί σε στρατό, σε αστυνομία και αναφέρομαι δευτερευόντως στην Ιουγκοσλαβία, αλλά στη Ρωσία, στην Πολωνία, στη Τσεχοσλοβακία, με όλα αυτά τα παιδιά που συνομιλούσαμε στα πανευρωπαϊκά και σε άλλα διεθνή τουρνουά. Οπότε είχαν όλο το χρόνο ελεύθερο και μάλιστα ήταν καταπληκτική η απασχόληση με τον μπάσκετ. Έτσι λοιπόν αυτές όλες οι χώρες είχαν αναπτύξει πολύ καλές ομάδες και ιδιαίτερα η εθνική τους ομάδα που ήταν ο πρεσβευτής, ας πούμε, προς τον κόσμο έξω, ήταν πολύ καλές ομάδες. Ήταν πανίσχυρες δυνάμεις. Η Τσεχοσλοβακία παλιά ήταν πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Mm-hmm. Καλά, η Ιουγκοσλαβία είχε αυτονομηθεί σε μια άλλη κατεύθυνση και ήταν πραγματικά μια ιδιαίτερη σχολή στον ευρωπαϊκό χώρο που πρωταγωνιστούσε. Οι δυτικές τότε χώρες δεν είχαν περισσότερο. Η ενασχόληση ήταν με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ ήταν σε μια αριστεχνική μορφή, όπως βεβαίως και στην Ελλάδα. Ισπανία, οπότε, στην Ελλάδα μοιραία, δεν είχαν πολύ Ισπανοί.
Η Ισπανία, η Ισπανία λέω δεν είχε. Η Ισπανία, δεν ήταν, ναι, είχε ξεχωρίσει. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα πάει εγώ πανευρωπαϊκό στη Βαρκελόνη το 1973 που είχε γίνει. Mm-hmm. Τότε ήταν τα πρώτα βήματα της Ισπανίας στο επαγγελματικό μπάσκετ. Είχαν φέρει Αμερικάνους που τους είχαν κάνει πρωτίστως Ισπανούς και είχαν ενσωματωθεί ο Μπράμπεντερ και ο Λούικ. Οι δύο πρώτοι Αμερικάνοι που είχαν γίνει Ισπανοί και είχαν παίξει δηλαδή στην Ισπανία την εθνική εκείνη της χρονιάς, mm-hmm. που έφτασε μέχρι τον τελικό. Αλλά η Ιταλία από τη δεκαετία του 60 είχαν mm-hmm. επαγγελματικό μπάσκετ. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα, για να έρθουμε στα mm-hmm. δικά μας, ήταν τότε στα σπάργανα, δηλαδή ήταν ερασιτεχνικό. Και όπως πολύ σωστά είπες, mm-hmm. επειδή και σαν φίλοι είμαστε έτσι, mm-hmm. Ο καθένας προσπαθούσε με το δικό του ταλέντο και με τη δική του σκληρή δουλειά προπόνηση να ξεχωρίσει και να καθιερωθεί. Mm-hmm. Ο Άρης και στη δική σου την εποχή είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Okay, οι περισσότεροι ξέρουμε τι έχει γίνει από το 80 και έπειτα. Ωστόσο υπάρχει το προηγούμενο πρωτάθλημα που είναι η απάρχη της αυτοκρατορίας, έτσι. Δεν το συζητάω. Εγώ έχοντας ζήσει όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι εκείνος ήταν πραγματικός άθλος. Mm-hmm. Γιατί και η ομάδα δεν ήταν όπως η μεγάλη ομάδα του Άρη που είχε πολύ μεγάλους αθλητές. Ήταν δηλαδή ένα σύνολο εξαιρετικών αθλητών. Mm-hmm. Στη δική μου περίπτωση λοιπόν ο Άρης δεν ήταν η καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ακόμη. Δαπανούσαν και τεράστια ποσά και είχαν πολύ μεγάλους παίκτες. Mm-hmm. Κοντά σε αυτό να προσθέσω ότι και όλο το παρασκήνιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αντιλαμβάνεται ο καθένας, τα κέντρα αποφάσεων, όλα αυτά ήταν στην Αθήνα. Είχε Βασιλακόπουλο, Βασιλακόπουλο από τότε είχε ή όχι? Υπήρχε πάντοτε. Είναι πάντα ο Βασιλακόπουλος, ναι. Πάντα. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια περιφερειακή δύναμη. Εμείς πάντοτε χτυπούσαμε και κύπελο, έχουμε χτυπήσει και πρωτάθλημα, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή ήταν ακόμη και το να ονειρευτεί κάποιος, όπως εγώ είχα αρχίσει στην Εθνική και τους τσιγκλούσα όλους τους μεγάλους αθλητές της Αθήνας και τους έλεγα φέτος θα σας πάρουμε το πρωτάθλημα κτλ. Γελούσαν γιατί ξέραν ότι και υπερήχαν και αγωνιστικά, αλλά είχαν υπεροπλία και το παρασκήνιο. Ναι, ήταν άθρο. Γι' αυτό λέω ότι το πρωτάθλημα το 79 με παιδιά που ήταν όλοι Έλληνες και mm-hmm. κατά μείζωνα λόγο περισσότερο ήταν Θεσσαλονικής μάλιστα. Ήταν ένας πραγματικός άθλος, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και το Sporting που ήταν πολύ καλή ομάδα είχαν φέρει Αμερικάνους. Τους είχαν ελληνοποιήσει, άλλοι ήταν Ελληνοαμερικάνοι. Πάντως ήταν ενισχυμένοι και ήταν πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε με αυτόν τον τρόπο να παίξει στη Θεσσαλονίκη, ήταν μόνο ο Άρης ΠΑΟΚ και Ηρακλής και είχε να δώσει 10 παιχνίδια στην Αθήνα. Θύμισε μας λίγο συμπαίκτες από τη χρονιά εκείνη του πρωταθλήματος. Αρχηγό είχαμε τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Πεντάδα επίσης ήταν πλην μου και του Βαγγέλη ο Διονύσης Ανανιάδης, mm-hmm. τον είχαμε πάρει από τη Χάνθ, ο Διαμαντής ο Σκόντας που ήταν από το γέννημα θρέμα του Άρη και ο Βασίλης ο Παραμανίδης που είχε έρθει από Σέρες. Αυτή ήταν η πεντάδα. Mm-hmm. Και η δεύτερη πεντάδα ήταν ο Σταύρος ο Χολόπουλος με τον Στέλιο τον Καλαντίδη από την Καλαμαριά, ο Μιχάλης ο Σπηλιώτης από τη Λάρισα, ο Τάσος ο Σπάρταρης που ήταν συμπαίκτης μου και στην Αναγέννηση, εμείς είμαστε παιδιά της Αγίας Τριάδας, mm-hmm. που ήταν καθαρά αριανή γειτονιά mm-hmm. εκείνα τα χρόνια. Ο Στράτος ο Βαβακούδης από τη Χάνθ και ο Δημήτρης ο Νάστος επίσης από τα παιδικοεφηβικά του Άρη. Οι 8 Σαλονικιούς μας είπες και mm-hmm. ένα mm-hmm. Σεραίο και ένα Λαρισαίο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και παίξαμε απέναντι σε πολύ ισχυρές ομάδες, δηλαδή η μισή στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό ήταν Αμερικάνοι και Ελληνοαμερικάνοι. Στίβια Τζόγλου, Καστρινάκης, ναι. Διάκουλας, Μελίνη, Τζακ Μαχέρας, μια πεντάδα Αμερικάνων. Ο Στεργάκος που θυμάμαι εγώ είναι πιο μετά. Ο Στεργάκος όχι έπαιξε εκείνη τη χρονιά στο πρωτάθλημα, αλλά ο Στεργάκος είναι David Nelson. David Nelson. Δηλαδή, μην το ψάχνουμε τώρα. Μεγάλος παίκτης, μεγάλος παίκτης που είχε την ατυχία να τραυματιστεί το παιδί. Πολύ μεγάλος αθλητής και εξαιρετικός χαρακτήρας. Τραυματίστηκε και γι' αυτό έμεινε εκτός NBA. Α, ήταν για να πάει εκεί, Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό το παιδί και έμεινε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Γι' αυτό στα trials, δηλαδή στα δοκιμαστικά, το καλοκαίρι που γίνονται τα camps, είχε τραυματιστεί. Είχε τραυματιστεί και γι' αυτό έμεινε πίσω και ήρθε στον Παναθηναϊκό. Πριν σε πάμε στο σήμερα, γιατί εμάς μας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν και την ιστορία του συλλόγου πάντα. Πριν σε πάμε στο σήμερα, θυμάσαι
ένα παιχνίδι που λες αυτό ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Παπαγεωργίου. Αυτό. Δηλαδή, δεν το λέω από άψη πόντων υποχρεωτικά. Ναι, δηλαδή, δεν είναι πάντα το καλύτερο παιχνίδι ενός αθλητή αυτό που θα βάλει τα 3 γκολ στο ποδόσφαιρο ή 50 πόντους. Μπορεί να είναι το πιο γεμάτο, το πιο ολοκληρωμένο. Υπάρχει ένα παιχνίδι που λες, παιδί μου, από όλα αυτά που θυμάμαι, αυτό το μάτς ήταν το καλύτερο του Παπαγεωργίου. Έχω τη χαρά να πω ότι ήταν πολλά. Mm-hmm. Ήταν αρκετά, πάρα πολλά. Πάρα πολλά, στα οποία ήμουνα και στα rebounds πάρα πολύ καλός, στα αμυντικά μου καθήκοντα και στο σκοράρισμα εξαιρετικός, γιατί συνήθως δεχόμουν και μια φιλική πίεση από την κερκίδα, ναι, για να σκοράρω συνέχεια. Ο κόσμος και με αγαπούσε και προσέβλεπε στο σκοράρισμα μου. Δηλαδή έπρεπε απαραίτητος να βάλω τους πόντους που έπρεπε να βάλω για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει στα επίπεδα που πρέπει για να κερδίσει το παιχνίδι. Ήταν πολλά αυτά τα παιχνίδια και νομίζω ότι έδωσα χαρά και στους αριανούς φιλάθλους πολλά χρόνια που με ήταν σε καλή κατάσταση. Βέβαια είχα το σοβαρό τραυματισμό σχετικά νέος, 26 χρονών, έπαθα ρήξη αχιλλείου τένοντα, που με άφησε μακριά από τα γήπεδα 2 χρόνια, γιατί έπαθα και υποτροπή μετά. Άλλα χρόνια τότε. Δηλαδή ένας τραυματισμός που τη σημερινή εποχή σε 6 μήνες σας είχε σε full φόρμα πάλι να παίζεις. Εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα, ναι. Όχι δύσκολα, δεν είναι, ούτε διάγνωση μου είχαν κάνει στην αρχή εδώ στην Ελλάδα. Αναγκάστηκα να πάω εξωτερικό για να καταλάβουν τι συνέβαινε και μάλιστα οι άνθρωποι τους φάνηκε πολύ παράξενο που είχα μείνει τόσο πίσω και έπρεπε την επόμενη μέρα να πω χειρουργείο, δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Πάντως, Χάρη, ο περισσότερος κόσμος έχει χωρίσει τον Άρη, αν θες, τη σύγχρονη περισσότερο ιστορία, σε δύο περιόδους. Στην προ-Γκάλη και στη μετά-Γκάλη εποχή. Και, είναι, και δεν γνωρίζουν και, και πολλά πράγματα. Είναι. Βάζω, γι' αυτό είναι πολύ ευχάριστα αυτά που μας λες τώρα για την εποχή. Δύο περίοδοι. Εγώ την βάζω προ Παπαγεωργίου. Όχι. Μετά Παπαγεωργίου και προ Γκάλη. Δηλαδή είναι κάτι παρόμοιο, ναι, παιδί μου. Γιατί εντάξει. Είναι αυτό που έλεγα πριν για τους 30-40 και τους 50. Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Ότι όσοι είναι πιο μεγάλοι και έχουν ζήσει και την δικιά μου την αγωνιστική δράση, δεκαετία 70 κυρίως, γιατί εγώ έπαιξα και το 80, αλλά μετά τους τραυματισμούς μου, μπορούν να κάνουν αυτό το διαχωρισμό. Έτσι. Δηλαδή, οι 40 αναγκαστικά βλέπουν Γκάλη. Όχι, δεν ξέρω αν το 79, που είναι μια κορυφαία στιγμή στην ιστορία του συλλόγου, είναι το τέλος μιας χρονιάς. Μιας εποχής μάλλον, ή απαρχή μιας καινούργιας. Δηλαδή το τέλος είναι υπό την έννοια ότι φτάσαμε στην κορύφωση, πήραμε ένα προτάσμα με μια αμιγώς ελληνική ομάδα και με ερασιτεχνική πραγματικά όσον αφορά τα οικονομικά μέγεθη. Έτσι, γιατί προπονητικά κάναμε και 2 φορές τη μέρα. Από την έλευση του Γκάλη και μετά άλλαξε τον μπάσκετ, έγινε καθαρά επαγγελματικό, γιατί μιλάμε για τις αμοιβές κυρίως, για τα οικονομικά ωφέλη των παιδιών και βέβαια και ό,τι αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι, ενισχύθηκε ο Άρης γιατί πέσαν χρήματα, ήρθε ο Γιαννάκης, ήρθε ο Σούμπουτης, ήρθε ο Κοκολάκης. Η ομάδα κάθε χρόνο ενισχυόταν ως που έφτασε να γίνει η πανίσχυρη ομάδα που από το 1984, που ήταν μια ήταν μαύρη όλη και σκοτεινή χρονιά για τον Άρη, που έφτασε τον μπαράζ του πρωταθλήματος στην Κέρκυρα και το κύπελο. Από εκεί πέρα ενισχύθηκε με το Γιαννάκη, τον Κοκολάκη και το Σούμπουτης κτλ. Και έγραψε μια 7-8 ετία. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαρχή. Γιατί μην ξεχνάς ότι και αυτό που είχε πει και ο Γκάλης, τι ήρθα στον πρωταθλητή. Δηλαδή είναι η πρίκα που άφησε η προηγούμενη γενιά από τον Γκάλη, αλλά ήταν το πολύ σημαντικό στοιχείο. Άρα εγώ θεωρώ ότι χωρίς την προηγούμενη γενιά δεν θα υπήρχε ούτε η επόμενη. Και είναι μια συνέχεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να περάσουμε και στενά τα παιδιά. Γιατί και εγώ όταν ήμουν νέος, αν και έβλεπα Άρη από πριν πάω δημοτικό, ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και μπάσκετ. Ότι ο Άρης είναι μια ιστορία τεράστια και είναι μια συνέχεια. Έτσι. Δεν μπορεί να απομονώνεις δηλαδή μια 7 ετία που λέμε η αυτοκρατορία κτλ. Ακόμη η δεκαετία του 50 και του 60, που εγώ ήμουν πολύ μικρός αρχές του 60, πήγαινα στο ανοιχτό της Κάνθ και έβλεπα τη μεγάλη ομάδα του Άρη, η οποία έπαιζε ένα ξεχωριστό μπάσκετ, ένα ταχύτατο μπάσκετ με προπονητή τον Άρη στον Μπεταλίδη και τους μεγάλους αθλητές εκείνης της εποχής. Λοιπόν, δεν μπορεί να απομονώνεις και να λες ο Άρης της αυτοκρατορίας. Για μένα ο Άρης είναι ένα πράγμα, είναι συνέχεια, είναι ενιαίος και μια γενιά δίνει τη σκυτάλη στην επόμενη. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Άλλωστε, αν δεν ίσχυε αυτό που λες τώρα, ας πούμε στο ποδόσφαιρο τώρα θα πρέπει να σταματήσουμε. Αν μην ασχολούμαστε τα τελευταία 3-4 χρόνια με αυτά που συμβαίνουν, να σβήσουμε όλη την ιστορία του Άρη στο ποδόσφαιρο και να πούμε, παιδιά, διαλύθηκε η ομάδα. Δεν είναι έτσι. Πάμε λίγο στο σήμερα, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες και κυρίως είναι ενδιαφέροντα για τους πατεράδες μας, οι οποίοι πάντα έλεγαν, OK, παιδιά, ο Γκάλης ήρθε, ο Γιαννάκης κτλ.
Δεν έχετε δει τον Παπαγεωργίου, αφήστε. Μην μιλάτε για σουτ. Αφήστε, γιατί λέμε για σουτέρ και το ένα και το άλλο. Λέμε και με συγκρίσεις και με παικταράδες τώρα στο NBA. Γιατί είναι μια σύνθεση γεγονότων που μας περιέγραψες κιόλας. Το πόσο επαγγελματικά βοηθιέται σήμερα ο επαγγελματίας αθλητής και τι ταλέντο είχε ο ερασιτέχνης αθλητής και παρόλα αυτά μοιάζει πάρα πολλές φορές καλύτερος από κάποιους επαγγελματίες. Αλλά εντάξει, χαρά δική μας που ο Παπαγεωργίου φόρεσε και τίμησε τη φανέλα του Άρη. Πάμε λίγο στο σήμερα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση οικονομικά για την ομάδα. Δεν ξέρω πώς την βλέπεις, πώς την βιώνεις στο αγωνιστικό, θέλουμε να μας πεις κομμάτι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εγώ έχω βιώσει τον Άρη, όπως είπα, 5 δεκαετίες. Τα οικονομικά του συλλόγου είναι σαν καρδιογράφημα. Μια ήταν πάνω, μια κάτω, αυτό. Αλλά η διαφορά, και σε εμάς τύχαιναν αυτά. Αλλά τότε εμείς, επειδή ήμασταν αριανή ψυχή, παίζαμε και δεν υπολογίζαμε δηλαδή την όποια αμοιβή περιμέναμε ή το μισθό κτλ. Έτσι λοιπόν στις μέρες μας το οικονομικό, η σχέρα οικονομική δεν μετρούσε καθόλου. Παίζαμε την ψυχή μας, παίζαμε και τη φανέλα, αγαπούσαμε αυτό που κάναμε και φέραμε τα αποτέλεσματα που φέραμε. Τώρα δεν μπορεί να το απαιτήσει αυτό από τα νέα παιδιά. Έρχονται από τον κόσμο την άκρη γιατί για ένα συμβόλαιο ή για τα χρήματα. Δεν μπορεί να έχει απέτηση δηλαδή από τον Αμερικάνο ή από τον οποιοδήποτε άλλο να έρχεται και να αγαπήσει τη φανέλα, να δεθεί και να παίζει χωρίς να παίρνει μία. Έτσι λοιπόν μοιραία το οικονομικό είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στον Άρη. Mm-hmm. Και όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχει η διοίκηση να ανταπεξέλθει στα οικονομικά βάρη. Mm-hmm. Από εκεί λοιπόν ξεκινάνε και τα προβλήματα του συλλόγου. Γιατί αν υπήρχαν χρήματα θα μπορούσε να κινηθεί και άλλος η διοίκηση, να κάνει άλλες μεταγραφές ενδεχομένως, να ενισχύσει το έμψυχο υλικό της και να βοηθεί και ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα και ο άνθρωπος, παρόλο το τεράστιο όνομα που έχει στον χώρο του μπάσκετ, βλέπουμε πόσο στεναχωρημένος είναι και με τα αποτελέσματα που φέρνει η ομάδα. Αγωνιστικά βλέπεις περιθώρια βελτίωσης, φαντάζομαι παρακολουθείς την ομάδα όλα τα παιχνίδια, βλέπεις περιθώρια βελτίωσης με τους δύο παίχτες, τρεις, γιατί υπάρχει και ο Λευτέρης, ο Μποχωρίδης που επέστρεψε. Δηλαδή με την αλλαγή αυτή στο ρόστερ έχουν έρθει δύο παιδιά, ο Προύιτ και ο Μάρας. Δεν ξέρω εγώ, εμένα μου φαίνονται ότι είναι πιο παραγωγικοί τουλάχιστον από τα παιδιά που ήταν πριν τους Αμερικάνους που φύγανε. Νομίζω ότι ανέβηκε η ομάδα ένα σκαλί. Ο Γιαννάκης πιστεύει πάρα πολύ και έτσι είναι στη δουλειά. Τη δουλεύει συνέχεια την ομάδα. Με σκληρή δουλειά θα προκύψει ένα καλό αποτέλεσμα και με την προσθήκη αυτών των παιδιών, εγώ πιστεύω ακόμη και ψυχολογικά και οι φίλαθλοι, εμείς δηλαδή από αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από την κερκίδα. Μακάρι να ήμουν στα καλά μου χρόνια να έμπαινα μέσα. Ένα δεκαλεπτάκι δεν το έχεις. Και ο Παναγιώτης μου μια φορά, βλέποντας πώς είμαι σε φυσική κατάσταση, λέει: έλα, σε χρειάζομαι. Θέλω. Κοιτάξτε, ένα τριαρωτεσάρι ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Στο τέσσερα περισσότερο και με σούτα απ' έξω νομίζω εντάξει είμαστε. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι και ψυχολογικά ακόμη η προσθήκη και του Μποχωρίδη αλλά και των δύο παιδιών που ήρθαν από το εξωτερικό έχουν ενισχύσει την διάθεση και το ηθικό των παιδιών. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα το πράγμα. Βέβαια η χρονιά είναι προδιαγεγραμμένη, δεν μπορεί να γίνουν θαύματα, ούτε άλματα τεράστια. Με το παρόν έμψυχο υλικό κάπως έτσι θα κινηθεί η ομάδα. Mm-hmm. Πριν σε ευχαριστήσουμε, ατυχής θεωρήσει η παρουσία σου σε ρόλο μη αγωνιστικό εκεί στην Προεδρία του Ερασιτέχνη και τα λοιπά. Δηλαδή, εν ολίγης το μετάνιωσες ή είσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου ότι εγώ πήγα πρόσφερα και αποχώρησα με ψηλά το κεφάλι? Θα κλείσουμε λίγο στενόχωρα. Επειδή πάντα κάνω αναδρομή σε ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Ναι. Και θα πρέπει να πω ότι είμαι ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου. Mm-hmm. Ακόμη και όταν οι άλλοι προσπαθούν να με κολακέψουν, να χαϊδέψουν τα αυτιά και να πούνε όλα εντάξει. Αυτό προέκυψε μετά από αφόρητες πιέσεις που δέχτηκα, γιατί υπήρχε ένα διοικητικό αδιέξοδο, δεν υπήρχε τίποτε. Με πίεσαν πάρα πολύ. Ήξερα περίπου τι με περιμένει και την κατάσταση που ήταν η ομάδα. Ήταν μια συγκυρία τραγικών γεγονότων, να μην αναφερθούμε τώρα και θυμόμαστε και τα παλιά. Εκείνο που πρέπει να πω στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, εγώ σαν αριανός έγινα θυσία, έγινε ολοκαύτωμα εκείνο το καλοκαίρι. Προσπάθησα να σώσω 100 πυρκαγιές που ήταν τριγύρω στον Άρη. Έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου. Από και πέρα υπήρξαν κάποιες επιλογές που εντάξει εμένα δεν με βρίσκαν σύμφωνα, μην αναφερθούμε τώρα. Ο χρόνος σε δικαίωσε όμως, Χάρη. Το ξέρω. Ο χρόνος σε δικαίωσε έστω και μετά από 1-1,5 χρόνο. Το ξέρω. Ο χρόνος δικαίωσε ακριβώς
τις ενστάσεις για τις οποίες αποδοκιμάστηκες τότε. Ναι, ναι. Ομολογώ ότι εκείνη τη στιγμή πικράθηκα να σου πω, γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματίας παράγοντας και ο κόσμος θα έπρεπε, όχι ο κόσμος, οι οπαδοί, να το πούμε πιο συγκεκριμένα, θα έπρεπε να, εγώ εκεί που, αυτό μάλλον που δεν περίμενα είναι ότι περίμενα ότι όλοι θα συσπηρωθούν πίσω από το Χάρη που είναι μια σημαία του συλλόγου και θα πάμε όλοι μαζί να σώσουμε το καράβι που βούλιαζε. Ναι. Αλλά η Ελλάδα, οι Έλληνες το έχουμε αυτό και οι Αριανοί ιδιαίτερα, πάντοτε έχουμε διχογνωμούμε. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, δεν μπορέσαμε να ομονοήσουμε ώστε να σώσουμε την κατάσταση. Ήταν και η κατάσταση της ομάδας τέτοια που... Βέβαια, έχω την ικανοποίηση ότι δικαιώθηκα, αλλά αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτε. Ναι. Εγώ ήθελα να ηγηθώ μιας προσπάθειας ενωτικής, να δώσω το σύνθημα της Ομόνοιας και να προχωρήσω όλος ο Άρης ενωμένος προς τα. Πίστευα ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη στιγμή. Αλλά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν ποδόσφαιρο το. Πού έμπλεξε με τη φουτμπαλέρα τώρα εκεί πέρα. Ήταν το θέμα του λάβου του Σπόρτα. Γινόταν χαμός στα δικαστήρια. Ήταν ο Γαλανός. Χίλια δύο πράγματα. Και το πιο σημαντικό και πάλι λέω ότι θα έπρεπε ο κόσμος να πιστέψει ότι ο Χάρης είναι και ανιδιοτελής και αριανός. Και βάζει, έγινε ολοκαύτωμα και το καλοκαίρι. Δηλαδή για να σώσουμε την κατάσταση στον Άρη. Εντάξει, παροδικό βέβαια ήταν και αυτό δείχνει και εντάξει, την ο αγάπη κόσμος, του κόσμου. Ναι, εγώ δεν θέλω να πω ότι δικαιώθηκα σίγουρα, αλλά θέλω ο κόσμος που το κατάλαβε ότι ο Χάρης είναι πάντα στη διάθεση του συλλόγου. Είμαι ένας στρατιώτης που στρατεύομαι σε κάθε περίπτωση για τον Άρη. Έχω δώσει τη ζωή μου για τον Άρη. Ο Άρης είναι η ζωή μου, είναι η οικογένειά μου. Και οι προθέσεις μου σίγουρα ήταν καλές και έκανα ό,τι μπορούσα. Ήταν δύσκολο το κλίμα πάντως. Η ατμόσφαιρα ήταν μπαρούτι. Εδώ μου λέει ο Μάριος ο Ασλαμάς, προσκυνώ τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα. Σε υμνή κάθε πρωί που κάνουμε. Ο Μάριος, ο Μάριος είναι φίλος. Είναι φίλος, το ξέρω. Και είναι και ξέρει πολύ μπάσκετ. Ξέρει πολύ μπάσκετ το παιδί. Και το μεταξύ, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, τον αγαπώ πολύ. Τσιγκλάει πάντα τους Αριανούς, θέλει να μας βάλει να μαλώνουμε. Λέει, ποιος γκάλεζε Παπαγεωργίου, λέω. Ο Χάρης, λέω, ξέρει την εγκάλεση και ο Γκάλης ξέρει την Παπαγεωργίου. Μην ανησυχείτε, λέω. Και είναι τιμή για το σύλλογο που είχε αυτούς τους δύο κορυφαίους αθλητές στη δυναμή. Θα σας πω κάτι, παιδιά, θα σας πω κάτι και συγγνώμη σας διακόπτω. Ο Φέδωνο Ματθαίου, ο οποίος ήταν ο πατριάρχης του ελληνικού μπάσκετ και με αγαπούσε πάρα πολύ, καρδάση μου έλεγε, μπες και χώστα στην εθνική, έλεγε πάντα κάτι το οποίο να το έχετε κι εσείς, ότι ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία. Δηλαδή ο Γκάλης έχει γράψει τη δική του ιστορία. Ο Χάρης ο Παπαγεωργίου γράψει τη δική του. Είναι λάθος δηλαδή να λέμε ποιος καλύτερος, ποιος αυτό, ξέρω και όλοι μαζί έχετε γράψει την ιστορία του Άρη. Όλοι μαζί. Αυτό είναι χρυσές το πιο σελίδες. Χρυσές σελίδες. Γιατί πάνω απ' όλα, αυτό το λένε οι Αμερικάνοι, είναι το σπίτι που λένε. Ο Μάριος ξέρει αυτά. The house. Ναι, δηλαδή ναι. Πάνω από το σύλλογο δεν είναι κανείς. Ο σύλλογος είναι το παν και από κάτω είναι όλοι αυτοί οι αθλητές, μεγάλοι, μικρότεροι, μεσαίοι, που έχουν γράψει όλοι διαχρονικά τη μεγάλη ιστορία του Άρη μας. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας, καινούριος πρόεδρος. Δεν ξέρω αν έχετε θέσει κάποιον, έτσι είναι πολύ νωρίς ακόμη. Ο πρώτος σας στόχος ποιος είναι, γιατί είστε ένα θεσμικός παράγοντας, είστε η ιστορία, η ζωντανή του συλλόγου που περνάει δύσκολες εποχές. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό. Θα πω δύο λογάκια. Πρώτον, ότι ήδη, αν και μετράμε μέρες, έχουμε κάνει ιστοσελίδα στην οποία μπορούν να μπαίνουν και οι οπαδοί και οι φίλοι του Άρη, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε μια αφίδρομη κουβέντα με τον κόσμο, να καταθέτουν σκέψεις, συναισθήματα και ακόμη και ανέκδοτες φωτογραφίες αν υπάρχουν, τις οποίες θα ανεβάζουμε για να καταγραφεί η ιστορία διαχρονικά του Άρη. Γιατί έχουμε επικεντρωθεί στη δεκαετία του 80 και αγνοούμε ότι ο Άρης υπήρχε και το 50 και το 60 και μάλιστα μεγαλουργούσε. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ασφαλώς δεν έχουμε καμία πρόθεση ως βετεράνοι, γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό το πράγμα, να εμπλακούμε στα της ΚΑΕ. Σε καμία περίπτωση, γιατί και αυτό τελικά κάνει ζημιά. Δηλαδή εμείς οι φωστήρες, οι έμπειροι βετεράνοι που ξέρουμε, έχουμε τη γνώση και τη σοφία και δεν πρόκειται να μπερδευτούμε. Ενισχυτικά βεβαίως ό,τι θελήσουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ είμαστε στη διάθεσή τους. Ό,τι θελήσει ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, ο οποίος είναι και αυτός ένας από τους βετεράνους του Άρη, έτσι είναι επίτιμο μέλος του σωματείου μας. Θα είμαστε κοντά στο σύλλογο, τον αγαπάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι, για μας όλους είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Αλλά τα φαινόμενα που εμπλέκονται οι βετεράνοι και μάλλον κακό γίνεται, θα τα αποφύγουμε εμείς. Όποτε χρειαστεί η διοίκηση θα είμαστε δίπλα, όποτε χρειαστεί ο προπονητής θα είμαστε δίπλα. Σε οποιαδήποτε δράση του Άρη μας ζητηθεί θα είμαστε κοντά στην ομάδα.
αλλά εμείς έχουμε το δικό μας δρόμο και τη δική μας φιλοσοφία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ καλά. Στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν από το χρυσό χέρι. Κρίμα που δεν υπήρχε εκείνη την εποχή εικόνα περισσότερη. Πολύ εικόνα, λίγα πάρα πολύ λίγα πράγματα για να μπορέσετε να μπορέσει να διαπιστώσει ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Για έναν εκπληκτικό σουτέρ, έναν δεινό εκτελεστή τη δεκαετία του 70 κυρίως, που και πολύ άτυχο από εκείνο το σοβαρό τραυματισμό θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Και άμα δεις, έχει κάτι 37, κάτι 40, κάτι τέτοια πόντους, οι οποίοι θα ήταν 60, 65 κτλ. Γιατί όντως ήταν από το τρίποντο. Το έβλεπε το καλάθι ως βαρέλι στην κυριολεξία. Και ενημερώνουμε τώρα από τα παιδιά της Άρης Ίσε ότι αύριο θα υπάρχει πολύ περισσότερος Χάρης Παπαγεωργίου και στην Άρης Ίσε, στην εφημερίδα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο. Ναι, γιατί είπε ότι ξέρει αυτό που είπα και όλα στο Χάρη, ότι το έχουν διαχωρίσει τον Άρη από την μεταγκάλια εποχή, από τη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα μετά το πρωτάθλημα και πριν αγνοούν. Δεν ξέρουν στην ουσία. Ναι, αλλά ο Γκάλης γιατί ήρθε. Ναι. Γιατί ο Χάρης και κάποιοι άλλοι πήραν το πρωτάθλημα. Έτσι είναι αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε όλα about Harrison Air στο Λίπερο 107,4 μετά την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε με τον Χάρη Παπαγεωργίου και θυμηθήκαμε τα παλιά, μιλήσαμε και για τα τωρινά. Γενικότερα νομίζω ότι όλοι οι Αριανοί και ειδικά όσοι τον έχετε ζήσει, οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ ευχάριστες. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, το πάρουμε σε ρί, Βασίλη, και ακλείσουμε παρά 10 για να έχουμε και τα διαφημιστικά μας μηνύματα κανονικά, όπως προβλέπετε. Έχεις ώρα 6,5 ώρα. Έχεις ώρα 6,5. Θα ακούσουμε την ώρα σε 6,5. Αλλά για να είμαστε σωστοί, βάλ την ώρα τώρα, Μπίλη, για να συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο με τον Αλέξη. Να πούμε και αυτά τα περίεργα με τις απαγορεύσεις μετακινήσεων και όλα τα υπόλοιπα. Να δώσουμε και λίγο πιθανή εντεκάδα για το παιχνίδι της Κυριακής και όλα τα υπόλοιπα χωρίς διακοπές. Τι ώρα είναι? Σχολιάσαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής το γεγονός της απαγόρευσης της οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης των φίλων του Άρη. Εδώ ο φίλος 779 λέει: ο Υπουργός Αθλητισμού απαγόρευσε οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση Αριανών. Την ίδια στιγμή στη Λιβαδιά αφήνει μεμονωμένη τους Παναθηναϊκούς και στην Καλαμαριά οργανωμένη μετακίνηση για 600 δραμινούς. Να πούμε τώρα εμείς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να σημειώσουμε το πώς η συγκεκριμένη πολιτική του κυβερνώντος κόμματος σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει στοχοποιήσει τον Άρη και μια βλέπουμε από τα φιλοκυβερνητικά φύλλα για τον Λάσκαρη και τη Λασκαρίνα και για την άλλη βλέπουμε τον κύριο Νεφελούδη να βγαίνει να μιλάει από όλους τους επιχειρηματίες για τον Καρυπίδη και γενικότερα να υπάρχει μια πολεμική χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Και μόνο από το μήνυμα που στέλνει ο φίλος φαίνεται η αδικία. Και μόνο από το γεγονός ότι απαγορεύεις ένα παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισσας. Τη στιγμή που πριν από 20-25 μέρες πότε ήταν στη Δράμα, πήγανε και ήρθανε 2.500 Αριανοί και δεν έγινε το παραμικρό. Και την ίδια στιγμή που απαγορεύεις στον Αριανό και άντε που δεν το καταλαβαίνω, αλλά και την οικονομία της ζήτησης να πω ότι καταλαβαίνω για την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης, που είμαι κάθετος αντίθετος σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι ίσα-ίσα την οργανωμένη μετακίνηση μπορείς να την ελέγξεις και να αποδώσεις και ευθύνες. Απαγορεύεις τη μεμονωμένη μετακίνηση? Δεν μπορώ δηλαδή εγώ Κυριακή πρωί να μπω στο αμάξι μου να πάω στη Λάρισα? Θα με σταματάει κανένας αν φοράω κίτρινη μπλούζα ή κίτρινο σόφρακο? Γύρισε για το κίτρινο σόβρακο, ε. Κι όμως, όσο αστείο είναι αυτό, άλλο τόσο αστείο, φίλε, είναι εν έτη 2018 πλέον να απαγορεύουμε την μεμονωμένη μετακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας. Είναι απίστευτο. Και την ίδια στιγμή, το ίδιο Σαββατοκυριακό, να λέμε σε οπαδούς άλλων ομάδων μετακινηθείτε ελεύθερα. Και μεμονωμένα κάποιοι και οργανωμένα κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, τι υπήρξε, η δικαιολογία είναι ότι έχουμε πληροφορίες, ότι θα γίνουν επεισόδια στο Απόλλων Λάρισσας Άρης. Αυτά όμως όλα δεν πρέπει να περνάνε στον ντούκο. Αυτά όλα θα πρέπει οι Αριανοί να τα λαμβάνετε υπόψη σας. Γιατί όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία.
Είναι μικρά κομματάκια από ένα puzzle που σου δείχνουν συνεχώς ότι είσαι ανεπιθύμητος. Είτε γιατί κάποιος τους είπε ότι πρέπει έτσι να λειτουργούν απέναντι στον Άρη, είτε γιατί έχουν πάρει κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτό που έπρεπε να έχουν πάρει για να λειτουργούν έτσι απέναντι στον Άρη. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό. Ξαφνικά να υπάρχει μια απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι βέβαιος ότι τα αριανάκια θα τους βρουν τους τρόπους και για μία ακόμη φορά θα είναι δίπλα στην ποδοσφαιρική ομάδα την Κυριακή. Θα είναι δίπλα στους παίκτες του Σπανού και θα βοηθήσουν με τη φωνή τους, θα βοηθήσουν την ομάδα να φτάσει στην κατάκτηση των 3 βαθμών της νίκης. Ο άνθρωπος που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά τις ενδεκάδες του Άρη τελευταία 20ετία. Το πείμα. Θα μας πει τώρα το πείμα. Τι. Έλα, ακούει ο προπονητής του Απόλλων Λάρισας. Τώρα θέλει να μάθει την ενδεκάδα. Ξέρεις τι έκανε ο γιος μου μικρός στη χρονιάτικη γιορτή. Ήταν να πει το πείμα, είχε πει ένα το πρώτο το καλοκαίρι πρώτη φορά και μετά τώρα τα Χριστούγεννα. Σε συνέχεια το λένε. Όχι, είχε πει 2 φορές, ρε παιδί μου, είναι μικρούλης ακόμη. Και το καλοκαίρι, κάποια στιγμή στο τέλος, έλεγε το ποίημά του στις Λαρίσες στο ποτάμι που το λένε ποιμιό. Και φέτος τα Χριστούγεννα το ποίημα του ξεκινούσε δώρα, 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 όσο πλησιάζει η ώρα και στα Χριστούγεννα. Και τι έκανε ο Θεός. Άμα είναι δικό μου παιδί αυτό. Δώρα, 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 είναι ο ποιμιός. Δηλαδή, ποιμιός, ελπίζω ότι... Είναι ο ποιμιός. Πες τώρα, για να μην πέσουμε στον ποιμιό την Κυριακή και γράφει ο Παπαδόπουλος έπεσε στον ποιμιό και πνίγηκε την Κυριακή. Αυτά τα κλισέ, αυτά τα κλισέ. Για πες μας τώρα την ενδεκάδα που θα κερδίσει. Αυτά πιστεύω ο Παπαδόπουλος τα έχει γραμμένα και τα βγάζει και τα κάνει copy-paste, τα κλισέ. Και μετά μπαίνω εγώ από πάνω και τα σβήνω. Η ενδεκάδα δεν θα έχει, πέρα από την αντικατάσταση τη δεδομένη του Μπούρμπου στο δεξιάκρο, θα παίξει ο Τζανακάκης δηλαδή, δεν θα έχει κάποιες συγκλονιστικές διαφοροποίησεις. Άρα χαλκιάς κάτω τα δοκάρια. Άρα θα παίξει ναι, ο Καντιμίρης κάτω από το τέρμα, θα είναι δεξιά ο Τζανακάκης αντί του Μπούρμπου, αριστερά ο Βαλεριάνος, ο Δελιζής με το Σόουζα. Μάλιστα. Στο κέντρο της άμυνας, στα αμυντικά χάφη 2 σταθερή εκεί ακλόνητη, ο Ιντζόγλου με τον Μουμίν. Ωραία. Μπροστά του θα παίξει ο Μιλούνοβιτς. Έλα ρε, στο 10. Αριστερά θα παίξει ο Ντούνης. Δεξιά ο Πλατέλας. Και στην κορυφή ο Διαμαντόπουλος. Αριστερά ποιον είπες? Ο Ντούνης. Ωραία. Μπαργκάν θα έχει αποστολή. 20 παίκτες θα έχει αποστολή. Εντάξει, ούτως άλλως θα πω ότι με τους τραυματίες, τους τιμωρημένους και αυτούς που δεν είναι ακόμη καλά για να παίξουν, 21 παίκτες είναι. Ποιοι είναι 21? 28 δεν έχουμε σύνολο. Θα βγάζεις Κλιγκόπουλους, αυτούς τους βγάζεις. Κλιγκόπουλους, ναι, τον τρίτο τερματοφύλακα. Ο Νέτο. Το Μαντζάρι, το Νέτο μικρό. Γύρισε. Ο Νέτο είναι να γυρίσει σήμερα. Α, εντάξει. Να κάνει τι. Να φέρει τις υγιείς των παικτών. Να σου πω κάτι. Έχω 3 καλούς Βραζιλιάνους. Να σου πω κάτι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Νέτο. Έτσι όπως το βλέπω εγώ τώρα, τώρα το σκέφτηκα. Τώρα έξω. Όχι τώρα, τώρα που μου το λες. Από τη στιγμή που το τεχνικό team δεν αριθμεί και πολλά άτομα του Άρη, αν θέλει να ασχοληθεί και όντως θέλει να ασχοληθεί. Να αρχίσει σιγά σιγά δίπλα στο Σπανό. Ωστή. Και να είναι ένας από τους συνεργάτες του Δημήτρη Σπανού. Το τεχνικό τίμο, όταν λες δεν αριθμεί πολλά άτομα, τι εννοείς? Εκτός από το Σπανό και το βοηθό και του, ποιος άλλος? Και το Βίνο δεν είναι κανένας άλλος. Και έρχεται μόνο στα παιχνίδια τα εντός έδρας, ο Πασχάλης ο Μελισσάς. Και όποτε τον βολεύει. Τερματοφυλάκων έχουμε. Εκτός. Εντάξει, άλλο αυτός είναι μόνος του, είναι μια κατηγορία μόνος του. Τερματοφυλάκες πάντοτε είναι άλλη κατηγορία. Είναι μια καλή ευκαιρία. Να τον βάλεις εκεί, να είναι δίπλα στο Σπανό, να μαθαίνει και να αξιοποιηθεί. Όσα από την ομάδα σιγά σιγά. Πρέπει να γίνουν πάντως σε τμήμα σκάουτινγκ, οργάνωση γραφείων, γηπέδου κτλ. Για να γίνουν πολλά αμέτρητα πράγματα. Πράγματα, δεκάδες. Υπάρχουν όμως άνθρωποι στην οικογένεια να αξιοποιηθούν, που μπορούν να αξιοποιηθούν. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται με φιλιά όμως, όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει να υπάρχει βούληση για να γίνουν. Στη Σούπερ Λίγκα, ρε φίλε. Πρώτα πρέπει να υπάρχει η βούληση, το σχέδιο, το πλάνο και στη συνέχεια.
για να υλοποιηθεί αυτό το πλάνο, να υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα για να το υποστηρίξεις. Πρέπει να γίνουν, σίγουρα. Χρειάζεται βούληση για να βρω να δίνω 2.000 το μήνα και 3.000 το μήνα. Εσύ πολύ εύκολο να το λες, Χρυσάνθη, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το περιγράφεις. Μα δεν είπα να δώσω στο τμήμα σκάουτινγκ 100.000 ή 2 εκατομμύρια που δίνει ο ΠΑΟΚ. Γίνει, πρέπει. Το θέμα είναι αυτό το πλάνο ποιος θα το εκπονήσει. Και πώς θα το υλοποιήσεις αυτό το πλάνο. Κάτσε, κάνω ένα πλάνο. Κάνε ένα πλάνο. Να τους το στείλω να το οργανώσουμε. Το ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και στο γήπεδο και στις εγκαταστάσεις του νέου Ρησίου. Πρέπει να γίνουν πράγματα και στην ομάδα λειτουργικά, οργανωτικά, της καθημερινότητας. Τα έχουμε πει 1.000.000 φορές. Άνοιξε γραμμές για το τελευταίο 20 λεπτό. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Ανοιχτές γραμμές για ένα 20 λεπτάκι ακόμα. Τεταρτάκι, όχι 20 λεπτάκι, συγγνώμη, μέχρι παραπέντε. Γιατί παραπέντε πρέπει να πάμε στο break. Είναι ανοιχτές οι γραμμές στο 23, 10, 2, 7 και 3, 8. Ο Νέτο είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, όπως λες και εσύ, είτε για τεχνικό team, είτε για. Ναι, καταρχάς να διευκρινίσει ο ίδιος τι ακριβώς θέλει να κάνει. Εντάξει. Πρώτα να μας πει ο ίδιος, ο οποίος θέλει να μείνει στην ομάδα, όπως έχει πει, απλά τι ακριβώς θέλει να κάνει, με τι ακριβώς θέλει να ασχοληθεί. Ναι. Θα ασχοληθεί με το scouting, θα ασχοληθεί με την προπονητική, θα ασχοληθεί με τις μικρές ηλικίες, θα ασχοληθεί. Μελλοντικά γενικός αρχηγός. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Σωστό, σωστό. Πάμε να ακούσουμε το φίλο τι έχει να μας πει. Τι να κάνει ο Νέτο. Εγώ δεν θα σου πω καλησπέρα. Εγώ θα σου πω να βγάλεις τον γενικό αστυνομικό διευθυντή της Αθήνας. Της Αθήνας. Της Αθήνας. Το 2010 ζητούσε όλη η μετακίνηση να γίνει οργανωμένη και με λεωφορεία. Να θυμίσω ότι ο αριθμός ήταν κάπου εκεί στα 350, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και, μπράβο, και, εκεί τι, και επειδή... ζητούσε, ναι. Ορίστε, ζητούσε οργανωμένη. Τι είπα εγώ πριν, μ' άκουγες πριν τι είπα. Ναι. Ότι στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αντί να επιδιώκουμε... Όχι. Που αντί να επιδιώκουμε την οργανωμένη μετακίνηση για να την ελέγχουμε, είτε αναγκάζουμε σε μεμονωμένη, είτε αναγκάζουμε στην ζουλάτη. Που δεν ελέγχεται. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή άμα θα εκφράσω μία άποψη ότι τα κύρια πόστα αυτής της χώρας έτσι, τα έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, θα είμαι μηνύσιμος, έτσι. Διότι το μυαλό του οποιοδήποτε, γιατί έπεσε το δυναμητάκι, είναι κομπλεξισμός. Δεν υπάρχει σχέση με το δυναμητάκι. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτή η φάση. Έχει στείλει έγγραφο η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλίας με το οποίο λέει να μην έρθουν οι Αριανοί γιατί θα γίνουν επεισόδια. Ναι. Γιατί το κάνει, γιατί σου λέει αν έρθουν θα πρέπει να βάλω 10 αστυνομικούς στις γέφυρες, 5 αστυνομικούς εκεί, 10 εκεί και 20 στο γήπεδο. Άρα γιατί να έχω το λαμπελά στο κεφάλι μου και τα λοιπά. Θα βάλω 10 στο γήπεδο που θα βάλω έτσι κι αλλιώς, θα πάνε 500 νοματέοι. Δηλαδή, αν είχα εγώ το Μαρινάκι, θα τολμούσε να το κάνει αυτό. Το έκανα και στον Ολυμπιακό την προηγούμενη εβδομάδα. Έγινε και στον Ολυμπιακό, ναι. Ναι, αλλά στη Λάρισα ο άλλος χτύπησε προσοχές. Ναι, γιατί πλέον ο Μαρινάκης, όπως λες, είναι σε αντίπαλη κατάσταση. Όπως αντίστοιχα και το Μαρινάκι τα προηγούμενα χρόνια τον αφήνα να πάει στη Βέρεια και σένα δεν σε αφήνανε. Πώς υπάρχει στη νοημοσύνη που τα ακούω, αυτό είναι βία που προκαλούν στον εγκέφαλο του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή εγώ που είμαι 55 χρονών. Μη το λες τώρα, γιατί σε αυτά πατάνε. Μη το λες. Ναι, περίμενε, μη το λέω. Όχι, ας έρθει να μιλήσει μαζί μου οποιοδήποτε υπουργός. Μα δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει, Θανάση. Δεν θα έρθει. Το ξέρω γιατί δεν θα έρθει. Και δεν θα σε πω όνομα. Σε οικογενειακό κύκλο έκανα την ερώτηση σε πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν θα σου πω ποιος και τι. Ναι. Λοιπόν, και όταν το ρώτησα, ας πούμε κάτι που είχε σχέση με τη δουλειά μου, τον του λέω, θέλω να μου απαντήσετε όχι πολιτικά, αλλά θέλω να απαντήσετε σαν πόστος παραδείγματος χάρη. Ναι. Και πώς απάντησε. Πολιτικά. Πολιτικά. Και είπα, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή φεύγω από την συγκέντρωση εδώ πέρα, το λέω κατάματα, διότι δεν μπορώ να συνεννοηθώ με ανθρώπους που υποβαθμίζουν την νοημοσύνη μου. Φυσικά, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Έφυγε ένας γραφικός Έλληνας. Και τι έγινε. Αλλά ξέρεις κάτι,
Τη δικιά μου την νοημοσύνη κανένας βασιλιάδης δεν μπορεί να την υποβαθμίσει, έτσι. Δεν μπορεί να το 2010 ο άλλος να μου λέει θέλω 500 λεωφορεία για να ελέγξω τους 30.000 παράδειγμα και σήμερα να μου λες και είμαι μονωμένη. Έτσι. Αλλά να σου πω και κάτι. Πες το γιατί περιμένουν κι άλλοι. Ναι, ωραία. Εγώ που ήμουνα έτσι και έτσι, εγώ τώρα θα πάω. Γιατί μου είπανε να μην πάω. Και θα είμαι μέσα και θα το βγάλω στη φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ξέρεις ότι κι άλλος μου το πει. Η αντίδραση για να αντίδραση. Με παίρνει ένας το πρωί, μόλις βγαίνει η απόφαση. Και λέει, δεν θα πήγαινα. Θα καθόμουν, λέει, να δω και τα δύο μάτς. Η αδικία και το παράλογο σε χαλιβδώνει. Θα καθόμουν, λέει, να δω και τα δύο μάτς, λέει, στην τηλεόραση. Επειδή είναι την ίδια ώρα, τα βλέπω και τα δύο παράλληλα. Τώρα και με τα τούνελ που έχουν ανοίξει τα τέμπη. Θα πάω, λέει, τώρα. Πας πάρα πολύ γρήγορα τώρα στη Λάρισα. Τι να σας, να μην και εύκολο ταξίδι τώρα. Έτσι. Θα πάω, λέει, τώρα. Θα πάω, δηλαδή, με σταματήσουν στον δρόμο. Θα πάω, λέει, στη γιαγιά μου. Στη Λάρισα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. 23-10-287-888. Όσοι έχετε γιαγιάδες, θείες, ανιψιές, συγγενείς γενικά. Συγγενείς στην περιοχή της Λαρίσης, στην περιοχή των Τρικάλων, της Θεσσαλίας γενικότερα, της Μαγνησίας ειδικότερα. Στα Τέμπη, θέλετε να πάτε να προσκυνήσετε λίγο εκεί πέρα. Θέλετε να πάτε να δείτε τα παιδιά σας που είναι φοιτητές στην όμορφη Λάρισα. Να πάτε μια βόλτα στην Φιλιππούπολη, που είναι και η έδρα του Απόλλωνα Λάρισας. Η φυσιολογική. Ναι, ναι. Θέλετε να δείτε αξιοθέατα στη Θεσσαλία. Αυτή η Κυριακή νομίζω ότι είναι ιδανική για εκδρομή. Παρακαλώ στον επόμενο φίλο. Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε και σε εσάς. Καταρχήν, το θέμα αυτό, παιδιά, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, ωραία, απαγόρευση, εντάξει. Εμείς θα πάμε τώρα και τελείως το πανηγύρι, γιατί έχει καταδείξει κουραστικό κάθε χρόνο την ίδια ιστορία. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Τι θα κάνει ο Νέτο. Ναι. Ο Νέτο, φίλε, δεν πρέπει να φύγει με τίποτα. Τα αποδυτήρια είναι πηγή έμπνευση ο τύπος. Είναι ναι. Πηγή έμπνευσης, φιλαράκι και τέτοια, ξέρεις. Με τίποτα από τα αποδυτήρια δεν πρέπει να φύγει αυτός. Θα τον έχουν εκεί, υπάρχει θέση για τον Νέτο, κρατημένη. Είναι δηλαδή μερικοί άνθρωποι πρέπει να τους έχεις για τα αποδυτήρια, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι και τι ναι. Ξέρει από Άρη, ξέρει τι εστί Άρης, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εντάξει, θα του δοθεί και ένας ρόλος όμως, όχι απλά να κάθεται εκεί στα αποδυτήρια. Αυτό θα το βρει η διοίκηση, θα το βρω εγώ από το τηλέφωνο, εννοείται. Α, με λίγη καλή θέληση έλεξη όλα γίνονται. Ναι, εννοείται. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι και γι' αυτό το έλεγα προηγουμένως, ότι πρέπει αυτός να αξιοποιηθεί. Βέβαια. Και να γίνει και για μένα, εφόσον αποφασίσει τώρα να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, να γίνει και ένα φιλικό προς τιμή του Νέτου για μένα κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της ζωής. Ναι, γιατί είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο ο Νέτου. Mm. Είναι πάρα πολύ. Είναι από τους παίκτες και κοίταξε είναι και σαν χαρακτήρα τέτοιο που ξέρει, αναζωογονεί ρε παιδί μου το. Τέτοιο. Εντάξει, είχε και αυτός, εντάξει τώρα. Είχε και τις κακές του στιγμές, τις είχε. Εντάξει, εντάξει, τον άρεσε η μπύρα, τον εντάξει, ωραία, όλους μας αρέσει. Δεν πειράζει. Πάντως ήταν fit πάντα, έτσι. Ναι, ναι, όχι. Τον Νέτο τον άρεσε η μπύρα, όπως λες. Και του Χρήστα θα του αρέσει ο γύρος. Ναι, πέρα από αυτό. Απλά η διαφορά είναι ότι εγώ δεν παίζω. Πρόσεχε, ναι. Όχι, εννοεί το μεγάλο όλο. Ολόκληρο. Όλο τον τονέρ εκείνο το τέτοιο. Πρόσεξε όμως τη διαφορά. Ο Νέτο σε αντίθεση με πολλούς άλλους. Όταν τελείωσε το ποδόσφαιρο, ενώ θα μπορούσε από τα 400 χιλιάρικα που του όφιλε ο Άρης να κάνει προσφυγή και να πάρει 100, 50. Δεν πήρε, δεν έκανε προσφυγή και δεν πήρε τίποτα. Και από πέρσι που αγωνίζεται στην ομάδα ξανά επιστρέφοντας, έχει πάρει ελάχιστα χρήματα μέχρι σήμερα. Ναι, πρόσεξε όμως. 400, δεν βγήκε εναντίον της ομάδας. 400 έφυγε, 400 έφυγε με τον Άρη στην Αλφα Εθνική, παιδιά. Θα μπορούσε να είχε πάρει, γιατί έμεινε άλλα δύο χρόνια ο Άρης. Και ήταν και παιχταράς, έτσι. Θα μπορούσε να είχε πάρει, εγώ σου λέω 100 χιλιάρικα, να κάνει μια διαπραγμάτευση. Τα λεφτά αυτά που γιατί ήταν και παιχταράς. Εντάξει. Θα μου πεις, ξέρει και ο ίδιος ότι δεν ήταν να του κάνει συμβόλαιο 400. Καλά, το ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Okay. Καταλαβαίνω του λες. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, σωστός. Πρέπει να είναι μέσα σωστός, από τον Νέτο, είναι σωστός. Νέτο πιστεύω ότι είναι και για τους παίκτες. Σωστός, όλοι βλέπεις είναι κολλητοί με τον Νέτο. Στα ποδητήρια τον μάθαμε. Ο Νέτο για μένα είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να σου συνδέσει πάρα πολλά πράγματα σε μια ξένη αγορά από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τους Λατίνους μέχρι τη Βραζιλία κτλ. Όχι μόνο γιατί θα έχει το μάτι να δει δύο παίκτες, αλλά γιατί ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει στην Ευρώπη και στη Βραζιλία. Έχει και τις διασυνδέσεις. Α, το έλεγε ο Άλεξ την άλλη φορά. Του είπε ο Ρονάλντο, έχω δύο καλά παιχτάκια εδώ στη Βραζιλία, έλα να τα δεις. Άλλο ένα κονέ που έχεις εκεί κάτω. Φυσικά. Αρκεί, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο. Απλά, να σου πω κάτι, Κώστας, έτσι. Ναι, ναι.
Δεν είναι της ώρας, γιατί για όλους μας και για μένα και για τον Άλεξ προέχει να ανέβει η ομάδα. Καλά, υπάρχουν τώρα, πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ο Άρης, γιατί έχει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αρκεί να τους ενεργοποιήσει. Να πω κάτι στον Αλέξη που παρακολουθεί. Ναι. Εγώ πιστεύω, Αλέξη, τώρα θα περάσω και σε ένα πολύ καλό παίχτη για μένα, εξαιρετικό όπως είναι ο Ούγκο Σόουζα. Αλέξη, τον έχει δοκιμάσει ποτέ στο αμυντικό χαφ? Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Εγώ, παιδιά, πιστεύω αυτός πίσω, δηλαδή από το 2, 3, 4, 5, 6, όλες αυτές τις θέσεις, φίλε, τις παίζει όλες. Ναι. Έχει παίξει αμυντικό χαφ. Έχει παίξει πάντως στην καριέρα τώρα. Ο τύπος είναι απίστευτος. Ναι. Έχει ταχύτητα. Ταχυδυναμικός είναι γρήγορο. Εντάξει, δεν σου λέω ότι θα βγει και full back, ας πούμε, εντάξει, από την, αν παίξει back. Αλλά κατά ανάγκη μπορεί να παίξει. Ναι, όχι, αν παραστεί ανάγκη νομίζω μπορεί. Αλλά απλά επειδή έχεις μια σχετική πληρότητα εκεί, δεν είναι. Όχι, ξέρεις γιατί σου λέω. Γιατί λέω, αν πάρεις κανένα. Λέμε τώρα έτσι. Τραταμίζουμε το μυαλό μας, κάνουμε, λέμε τώρα. Ένα στόπερ δίπλα, ας πούμε, σε ένα καλό που θα έχεις. Αυτός δηλαδή σκούπα μπροστά από τα στόπερ παίζει για πλάκα, φίλε. Ναι, ναι, δεν αποκλείεται. Ναι, 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 έχει και την τεχνική. Έχει... Εγώ έτσι πιστεύω δηλαδή. Για πολύ αμυντικογενή όμως κατάσταση. Ναι, 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 ναι. Εγώ θέλω τα αμυντικά χαφ. Θα μου πεις τώρα τι συζητάμε σήμερα με τον Άρη της Β' Εθνικής. Αλλά θέλω τα αμυντικογενή. Τα αμυντικά χαφ να μην είναι αμυντικά. να είναι στο στυλ του ναυτή. Να πατάνε περιοχή. Ναι. Κακώς το λέμε αμυντικό χαφ. Δεν είναι ακριβώς αυτός ο όρος πρέπει να λέμε. Καλά, ναι, ναι, ναι. Έγινε, παιδιά, σας ευχαριστώ. Να καλά, ευχαριστούμε. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να μιλάμε και για μπάλα πάλι. Ναι, ναι. Εντάξει, φέτος το έχουμε κάνει σε ένα βαθμό. Μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα αμυντικά χαφ της ομάδας, τα οποία κατά τα άλλα είναι εξαιρετικά και είναι εξαιρετικοί αθλητές και οι δύο, και ο Ιντζόγλου και ο Μουμίν, και αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο γιατί ο καημένος ο Νίκητς είναι. Δεν ξέρω, κάποιος το μάτιαξε τον Νίκητς. Έδωσε και πολλές συνεντεύξεις, φίλε. Είναι ότι δεν έχουν τη λεγόμενη κορμική τοποθέτηση. Δηλαδή. Το να βάλουν καλά το σώμα τους για να υποδεχτούν την μπάλα. Κάτσε, πώς το είπες αυτό, ρε, περίμενε. Κράτα το λίγο, γράψτε το αυτό, να το κόψω κιόλας. Πες το λίγο, διδάσκει ποδόσφαιρο Σαββόπουλος, παιδιά, σήμερα. Κορμική τοποθέτηση. Ναι. Θα το πει κάποιος σίγουρα τις επόμενες μέρες, να ξέρεις. Ως δικό του. Σιγά, δικό το λένε και οι προπονητές, το έλεγαν. Διάφοροι προπονητές. Κορμική τοποθέτηση. Και ο Καλαϊτζίδης και ο Κωστένογλου. Με αυτούς. Καλαϊτζίδης, Κωστένογλου, αυτή είναι. Δεν μιλάνε κανονικά ελληνικά αυτοί, ρε φίλε. Στη γλώσσα των προπονητών υπάρχει. Είναι το πώς τοποθετεί ο ποδοσφαιριστής το σώμα του ώστε να υποδεχθεί την μπάλα και αυτομάτως έτσι όπως θα την υποδεχθεί να την προωθήσει κιόλας. Ναι. Σωστό. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν οι δυο μας. Παρόλα αυτά, φίλε, εγώ έχω δει το Μουμίν σε 3-4 περιπτώσεις να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Σου θυμίζω τον γκολ με την Παναχαϊκή. Τώρα τελευταία δεν το κάνει. Πόσο μου μην δίνει την πάσα. Τώρα τελευταία δεν το κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, είναι λίγο φοβισμένος, είναι λίγο κουρασμένος. Είναι λίγο. Θέμα συγκέντρωση, εγώ πιστεύω. Ναι, δεν το κάνει τώρα τελευταία. Στα πρώτα παιχνίδια το έκανε περισσότερο. Ο Ντζόκλου δεν το έχει αυτό. Δεν το κάνει. Εντάξει. Έχει άλλα πράγματα. Εντάξει. Έχει άλλα πράγματα. Απλά λίγο σε πιο τεχνικά ζητήματα. Γιατί να σου πω για κάτι, Χρήστα, δεν είναι διεκδικό ούτε το αλάφιτο του Πάπα, ούτε τίποτα. Απλά και συνομιλώντας με τους ανθρώπους που πρέπει να συνομιλείς για να κάνεις το ρεπορτάζ και να μεταφέρεις τον κόσμο, μαθαίνουμε κι εμείς κάποια πράγματα. Δηλαδή, εγώ ήξερα την κορμική τοποθέτηση. Αν δεν ρωτήσω και δεν μάθω, και πώς θα το μεταφέρω μετά. Και γι' αυτό τα λέμε κι εμείς στον κόσμο, να μαθαίνει και ο κόσμος. Σιγά-σιγά. Αυτό το με την κορμική τοποθέτηση θα το γράψω και θα το γράψω εγώ για να κάνω τον έξυπνο. Σε ένα από στο blog τώρα. Η κορμική τοποθέτηση του Μουμίν βοήθησε. Εξαιρετική κορμική τοποθέτηση στον Άρη για μένα είχε ο Κόκε. Εν υπάρχει. Δηλαδή ο τρόπος που υποδεχόταν την μπάλα ήταν εκπληκτικός. Ποιος από το τωρινό ρόστερ έχει εξαιρετική κορμική τοποθέτηση? Νομίζω κανείς. Ο Διαμαντόπουλος. Όχι εξαιρετική, καλή. Εντάξει, ναι. Είναι από τα στοιχεία που τον βοηθάνε κιόλας. Ένα από τα στοιχεία. Ο τρόπος που βάζει το σώμα του κτλ. Ναι. Και γι' αυτό αντιπαρέρχεται το ότι δεν είναι γρήγορος και δεν έχει και το ένστικτο του σκόρερ. Οι σωστές όμως τοποθετήσεις του γενικότερα. Είναι τον ένα βοηθάνε. Καλό του στοιχείο αυτό. Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο φίλο πριν σας αφήσουμε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Λιποθύμησες με το κορμική τοποθέτηση. Να διορθώσω τον κύριο Σαββόπουλο, όποιος του το είπε, αυτό είναι λίγο άσχετο. Δεν υπάρχει κορμική τοποθέτηση. Σωματική τοποθέτηση υπάρχει, αλλά και αυτό είναι ένα δόκιμα σώματος. Δηλαδή... Εντάξει, ναι. Είναι... Περίπου αυτό που εννοείς εσύ είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει. Κορμική εμείς θέλουμε να το λέμε. Είναι ο πιο ωραίος όρος, ακούγεται. Αλλά μπορείτε να το λέτε πώς θέλετε, παιδιά. Μπορούμε να το βαφτίσουμε και σωματική. Εδώ το αποκαλαϊτζίδης λέμε.
Τι θες τώρα. Μαγεία. Διαφωνώ, δεν θα έπαιρνα. Είστε και συνονόματοι, ξέρεις. Δίκαιες σε όλα τα τμήματα. Έτσι. Πού θα, φαντάζομαι δεν θα πας Λάρισα γιατί απαγορεύτηκε, έτσι. Το κλείσε κιόλας. Έπεσε. Το ξέρεις αυτό, το ξέρεις. Ο Αλέξης από το κέντρο. Από τους ιδρυτές του Super 3 είναι ο συγκεκριμένος. Και όμως το κορμική τοποθέτηση πάρει. Λάθος κάνει. Εντάξει, αν είναι και σωματική. Ξαναπάρε τώρα. Ε. Έτσι. Το σωματική είναι το πιο σωστό στα νέα ελληνικά. Ναι. Εντάξει. Αλλά οι προπονητές όντως, αυτό που λες, έτσι το λένε. Λοιπόν, με σωστή λοιπόν κορμική τοποθέτηση στα παιχνίδια με τον Απόλλωνα Λάρισας, ενδεκάδα μας είπες, αποστολή πιθανή μας είπες, αύριο θα πάει η ομάδα. Αύριο... Πάτσα και στην ερώτησή σου, θα είναι και ο Μπαργκάν στην αποστολή. Ωραία. Να σου έλεσε και αυτή την και ο Καπνίδης. Και ο Καπνίδης. Μάλιστα. Αύριο, μια που δεν υπάρχει και κάτι άλλο για να παρακολουθήσετε, όσοι θέλετε, περάστε μια βόλτα από το Βικελίδης. Θα 12 πάω. Η ώρα. Θα πάρω το γιο μου και θα πάω αύριο. Να πας. 12. Λες να πάμε, να έρθουμε για καφέ. 12 η ώρα, θα πάω να δω την αρμάδα του Πασχάλη Μελισσά. Με έβαλες τώρα σε τέτοιο φύλλα. Κοντά είναι, δεν είναι μακριά. Θα έρθω κι εγώ. Σε μένα κοντά, εσύ είσαι λίγο μακριά. Είναι. Θα πάω όμως, είναι η ευκαιρία να πάμε στη μαμά μου. Άμα πάει στη μαμά, okay, το, να συνδυάσει το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Αφού λοιπόν, την Κυριακή θα πάμε στη Λάρισα. Πάρε από σήμερα να παραγγείλεις και ένα φαγητό. Τι. Μετά κάνει. Το αυτό, ρε, θα κάνει η γιαγιά, ρε φίλε. Αυτό σου πάρε να παραγγείλεις και ένα φαγητάκι. Ξέρει, όντως, ναι. Μπράβο, μπράβο, Αλέξη. 12 η ώρα. Άρης, Εγινιακός. Να δούμε και την ΚΑΠΑ 19. Και αυτή, νομίζω ότι πρέπει εμείς που καλύπτουμε το ρεπορτάζ να έχουμε και μια εικόνα για τη δεύτερη ομάδα για του τους παίκτες. Ναι, κακό, βέβαια. Ίσα-ίσα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ίσα-ίσα, ένα καλό. Ξέρεις τι θέλω να δω. Θέλω, ρε φίλε, μετά από καιρό να δω και κλείνουμε τώρα, έναν τερματοφύλακα να βγαίνει και πάλι από την ΚΑΠΑ 19 σιγά-σιγά. Ο τελευταίος είναι ο Διούδης και ο Μάντζας βέβαια στην πρώτη ομάδα, αλλά ο τελευταίος έτσι... Τρομακτική εξέλιξη πάντως έχει ο Αρβανίτης. Α, είναι το είναι για τους καλώς, έχει ναι. Πολύ καλή εξέλιξη, τουλάχιστον με αυτά που λέει και ο Αντώνης Ολικούρης, ο άνθρωπος που τον γυμνάζει καθημερινά και με τα όσα βλέπει τεχνική ηγεσία, είναι πολύ πολύ διαφορετικό σε σχέση με το καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ βελτιωμένος, με κάτω το κεφάλι, δουλεύει, ακούει ό,τι του λένε, έχει φοβερή βελτίωση, έχει εντυπωσιακά σωματικά προσόντα και έχει βελτίωση, τώρα δεν ξέρω πού θα φτάσει και πόσο μπορεί να εξελιχθεί. Μια και με ρώτησε όμως και μου δίνεται η ευκαιρία. Αυτός παίζει, βασικός. Αυτός παίζει αύριο. Θα τον δω. Οπότε είναι μια καλή φορά να δεις και τον Αρβανίτη, σου λέω. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι για τον μπάσκετ, ναι. Μόλις βγήκε και η ενημέρωση από την ΚΑΕ για την απογευματινή προπόνηση με την οποία συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με το Ρέθυμνο, με βίντεο που έδειξε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, η οποία αποστολή θα αναχωρήσει αύριο για το Ηράκλειο και μετά ο δικός για το Ρέθυμνο. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Καβαδία που ήταν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του Άρη. Με το καλό εδώ να είμαστε τη Δευτέρα να τα σχολιάσουμε. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σας αφήνουμε στην ώρα για μπλέκι στο Γιώργο Ματζούκη που ακολουθεί. Να είστε καλά.